κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Και θα είναι σήμερα. Έχει καλό καιρό. Έχει 30 βαθμούς. Έχει καλό καιρό. Ευχόμαστε ότι το καλύτερο σε εσάς, στις οικογένειές σας. Ο Κύριλλος γιορτάζει σήμερα. Του τυφλού, λέει η Εκκλησία. Τυφλός τον έκανε. Είδε Χριστός, τον άγγιξε. Άνοιξε τα μάτια του και είδε. Και μακάρι να δουν πολύ το φως τους, το οικονομικό φως, φίλες και φίλοι. Διότι με αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Τρόικα είναι απίστευτα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνένεσε για τη σωτηρία της Ευρώπης και την δημιουργία μιας αποσταθεροποίησης στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ούτε κούρεμα κάμανε εξ αρχής, ούτε λάβανε εκείνα τα μέτρα που θα έσωζαν, υποτίθεται, την Ελλάδα. Ήθελαν να σώσουν απλά τα δικά τους. Και αυτό αποδεικνύεται από μέρα σε μέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αφού σας πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-171 και 2, το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr. Και Γιώργο, αυτιά χθες είδα τον κύριο Στουρνάνα να λέει ότι θα εκμεταλλευτούμε, λέει, ίσως αυτό που είπε η Τρόικα, την παροδοχή της για το μεγάλο λάθος αυτό, το λάθος που έκανε με τη χώρα μας. Και είναι, λέει, μας δίνει μια δύναμη διαπραγμάτευσης. Όμως, πρόσεχε να δεις τώρα. Τόσο καιρό και δεν το λένε. Όμως, άκου, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, λέει, σε ό,τι έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Και βέβαια, πίσω δεν κάνουμε στις υποχρεώσεις μας. Τις υποχρεώσεις μας θα τις στηρίσουμε και βλέπουμε. Άρα, τι του είπε αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να δούμε μπροστά μας. Η δύναμη διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Τι έχουμε να δούμε τώρα μπροστά μας. Έχουμε να δούμε ότι όλα τα θέματα έχουν τη δική τους σημειολογία. Οι τράπεζες αναζητούν λύση για τα κόκκινα δάνεια. Η Τρόικα πιέζει για πληστηριασμούς. Από πότε? Από τον Αύγουστο. Οι τράπεζες αναζητούν λύση για τα κόκκινα δάνεια. Όσες και όσοι έχετε δάνειο, σε λίγο οι ειδικοί εδώ για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Και νομίζω, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει οικογένεια που ακριβώς να μην έχει δάνειο. Δύσκολα. Έτσι, όσες και όσοι χρωστάτε στο ΙΚΑ, 100 δόσεις η ρύθμιση των χρεών προς το ΙΚΑ και βλέπετε ότι ΙΚΑ και μνημόνιο είναι στις πρώτες σελίδες. Όλοι σε ένα ταμείο με σύνταξη 360 ευρώ. Βλέπω ότι κάποιοι πολιτικοί πάνε να αρνηθούν την όλη εξέλιξη. Μην το αρνείστε, γιατί εδώ είναι ο νόμος, έτσι. Και ο νόμος, θα σας το δείξω αμέσως μετά. Όλοι σε ένα μετά ταμείο, Γιώργο, και με σύνταξη 360 ευρώ. Θα εγγυάται το κράτος 360, συν για κάθε χρόνο. Έλα, Γιώργο, κάποια όλοι χρήματα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Πολύ. Να τα πρώτα τηλεφωνήματα. Κατέβασαν. Κατέβασαν σε λίγο και ο διοικητής του ΝΑΤ. Και βέβαια, έχουμε τι. 300.000 συνταξιούχοι, φίλες και φίλοι, έχουν μπλοκαριστεί. Δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη, διότι είχε βγει λάθος η εγκύκλιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, 250.000 συνταξιούχοι του δημοσίου έχουν υποστεί σοκ, διότι τους έρχεται μια απίστευτη περικοπή. 360 ευρώ για όλους από το 2015. Και βέβαια, το θέμα των πληστηριασμών βάζουν φωτιά στην κοινωνία. Με τον κύριο Τόμψον. Από εκεί και πέρα, παιχνίδια ισχυρών στις πλάτες της Ελλάδος με το βήμα να προαναγγέλει σήμερα, δεν το λέει ευθέως στο κεντρικό άρθρο, επιστροφή στη μύτη. Σιγά σιγά θα σκάσει μύτη κατά τον Νοέμβριο, λένε οι πληροφορίες. Απ' αλλού, χαράτσι 45% στους Έλληνες μετανάστες. Πρώτο θέμα σήμερα. Το πρώτο θέμα με όλη αυτή την εξέλιξη. Πάμε στη Μακεδονία. Επιτέλους ξεμπλοκάρουν 1,5 εκατομμύριο οικοδομικοί συνεταιρισμοί, βλέπετε εδώ, Μακεδονία μας, το πρώτο θέμα σήμερα, με πάρα πολλά θέματα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κούρεψε το success story, είναι η εποχή. Και βέβαια, ο τύπος Κυριακής, φίλες και φίλοι, πληρώσαμε με 9 δις ευρώ το λάθος του Δουνουτού. Πολλά δις το πληρώσαμε. Βλέπετε εδώ. Το ποιος φταίει για αυτό το λάθος όμως, πληρώσαμε, Γιώργο, με 9 δις, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Ποιες είναι οι ευθύνες. Και βέβαια, πώς θα πληρώσετε λιγότερο φόρο, το χωνεί στην πρώτη σελίδα. Και βέβαια, βγει και ριζοσπάστης σε λίγο, στη συνολική παρουσίαση των εφημερίδων, γιατί τη στέλνανε και στο ραδιόφωνο, δεν είχαν το ριζοσπάστη και την Αυγή, είχε καθυστερήσει και έτσι τους μοιραστήκαμε σήμερα ακριβώς. Να τις διαβάσουν και οι συνάδελφοι από το Sky 100,3. Γιώργο, τα πρώτα μηνύματα των τηλεθεατών μας. Βεβαίως. Πρώτα μηνύματα από Κόρινθο, από Πειραιά, από τα Χανιά, από τη Λακωνία, από την Ελευσίνα και τη Χαλκιδική. Βεβαίως. Τι μας λέτε στα μηνύματά σας. Καλημέρα, μας λέει η κυρία Μαρία, Γιώργο Αυτιά. Από 12 ετών δουλεύω, Γιώργο, και σήμερα στα 64 συνεχίζω να δουλεύω.
και αναρωτιέται για συντάξεις, για ΕΚΑΣ κλπ. Μα έχετε ερωτήματα για το ΝΑΤ. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον διοικητή του ΝΑΤ και θα απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα. Γιώργο, για έχουμε το ΕΚΑΣ. Έχουμε το διοικητή του ΙΚΑ, έχουμε το διοικητή του ΟΓΑ, έχουμε τα πολλά επιδόματα των 800.000 οικογενειών που δικαιούνται αυτό το επίδομα. Έχουμε το τοποτέ το οποίο από Δευτέρα, Μάρδα, από αύριο θα δώσει τις συντάξεις, αλλά από αύριο, φίλες και φίλοι, με ένα SMS, έτσι, θα μπορεί να στέλνει ένα SMS η εφορία και να λέει, κυρία Μάγδα, χρωστάς, και να στέλνει το SMS στη δουλειά που εργάζεσαι, στην τράπεζα να έχεις κατάθεση και στο ασφαλιστικό σου ταμείο. Δηλαδή, η εφορία θα στέλνει ένα SMS και θα λέει, Μάγδα, χρωστάς 500, αυτιά χρωστάς 400. Κρατήστε το από την εργασία του, τα χρήματα αυτά. Μέσα από την τράπεζα κατευθείαν τα παίρνουν αυτά. Κρατήστε από το μισθό του ή από τη σύνταξη του συνταξιούχου. Αύριο έρχεται στη Βουλή ο νόμος αυτός. Όταν αυτό το λέγαμε στους πολιτικούς, έλεγε μην τα λέτε αυτά και τρομάζετε τον κόσμο. Ναι, αλλά εσείς θα το φέρετε. Εσείς θα το ψηφίσετε. Επίσης, το θέμα των πληστηριασμών. Τι είπε η Τρόικα? Η Τρόικα είπε από τον Αύγουστο ξεκινούν οι πληστηριασμοί. Άδικο. Κακό, μεγάλο. Διότι δεν μπορεί να μου κόψει το μισθό, τη σύνταξη, να μου βάλει τόσους φόρους, να μου εξαπλασιάσει τους φόρους και να άρχισε και να μου λες πλήρωσε την κανονική δόση που πλήρωνε το 2009. Αυτό είναι μια αδικία. Θα πρέπει κάτι να κάνεις και για μένα. Ή να μου μειώσεις τη δόση, ή να μου κουρέψεις τη δόση. Γιατί μου κούρεψες τις καταθέσεις? Γιατί κούρεψες τις καταθέσεις του κόσμου με τα ομόλογα? Πού ήταν λεφτά του κόσμου? Πού ήταν λεφτά του ΕΦΑΠΑΞ? Ήταν λεφτά των ναυτικών? Ήταν χίλια δύο πράγματα. Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Κούρεψε τους και το δάνειο. Αυτές είναι οι πραγματικότητες οι μεγάλες. Και βέβαια έρχεται και λέει και φέρνει ένα νέο κρυφό φόρο πέραν του φόρου των ακινήτων. Μας το είπε χθες ο κύριος Παραδιάς. Και εδώ ο κόσμος έχει σαλτάρει στην κυριολεκσία. Το θέμα των πληστηριασμών είναι πολύ μεγάλο θέμα και λέει ο κόσμος, θα μας πάτε σε πληστηριασμούς ή θα μας κάνετε κατασχέσεις. Πάρτε τα σπίτια. Ωραία, τι θα γίνει, λέει, θα μπούμε φυλακή? Όσο αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και, δεν θέλει να του βάλει φυλακή, θέλει να του πάρει το σπίτι. Στον Κορυδαλό. Πού θα μπουν? Αν όλοι εμείς δεν μπορέσουμε να πληρώσουμε, λέει ο κόσμος, πού θα μας πάτε, τι θα μας κάνετε, μας μαντρώσετε όλο στο Σύνταγμα και θα το κλείσετε γύρω-γύρω? Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιό του? Ποιο είναι το σχέδιό του? Να πάρουν τα σπίτια, να τα σκοτώσουν στη μισή τιμή και αυτοί που δεν μπορούν να πάρουν σπίτι με 150 και 200 χιλιάδες θα τα πουλάνε 70 και 60 χιλιάδες. Αυτό θέλουν να κάνουν. Ξέρεις τι έγινε στην Αμερική? Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν λόγια πάντως γι' αυτό. Ακριβώς το ίδιο. Αυτή την ώρα πληρώνει ο Έλληνας δάνειο, το οποίο είναι δύο φορές πάνω από την αξία του σπιτιού που αγόρασε, το ξέρεις? Γιατί έχουν καταρρεύσει οι τιμές των ακινήτων. Όταν έχει καταρρεύσει η τιμή του ακινήτου το οποίο αγόρασε κάποιος. Και θα πει τώρα κάποιος, γιατί πήρε σπίτι, να μην βάλω τα παιδιά μου μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, έχουμε το 60% των συνταξιούχων κάτω από τα 600 δηλαδή, ευρώ. Κάτω από το όριο έχουμε της φτώχειας. Έχουμε φόρο Γιώργο. Στα χωράφια, ανάλογα με τη σπορά, και όσοι έχετε χωράφι κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή, θα πληρώσετε τα μαλλιά της κεφαλής σας. Το αγροτεμάχιο στο νησί που λέμε. Οι νησιώτες, Γιώργο, έχουν μεγάλη αγωνία με αυτό. Φορολογούν. Έχετε καμπάνα μεγάλη. Όλες τις μονοκατοικίες, όλα τα σπίτια στην περιφέρεια. Είναι μονοκατοικίες. Όλα στην ελληνική περιφέρεια. Θα πληρώσει και φόρο το οικόπεδο και φόρο το σπίτι. Επίδομα παιδιών θα δοθεί ηλεκτρονικά, αλλά μετά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή περίπου καθυστερούν στον Ιούλιο. Τα προνοιακά και το φοιτητικό. Με τα προνοιακά, επίδομα. Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα για τα προνοιακά από πάρα πολλές περιοχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τους τα καθυστερούν που τα καθυστερούν και μας λένε, Μάγδα, αν τα πάρουμε τώρα εντός Ιουλίου, Γιώργο, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, θα έρθει με διαφορά για το επόμενο περίπου 15 μέρες. Δηλαδή η καθυστέρηση καβαλάει ένας μήνας τον άλλον για αυτούς. 22 Ιουνίου και τρέχουν, βέβαια, έρχεται ο φόρος μέσω ΔΕΗ, θα σας δείξουμε ακριβώς, είναι 300, 400, 500, κάτω από 300 ευρώ. Δεν θα έρθει φόρος μέσω ΔΕΗ, αν και είναι ελαφρώς μειωμένος. Με τα εισιτήρια το ξέρετε, από την μπροστινή πόρτα θα μπαίνουν όλοι, διαφορετικά θα αυξηθούν τα εισιτήρια 25%. Έχουμε... Μιλάς εσύ τώρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακριβώς. Να σου δώσω όμως μια είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα με την Έλενα Γιατρού. Θα την έχουμε την Έλενα. Υπάρχουν πολίτες, ναι, παύλα ασθενείς, που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και τα 5 ευρώ εισιτηρίου για να μπουν στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Καλημέρα, Ελένα. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Βόρεια Ελλάδα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Και πρόκειται για μια επίσημη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που δείχνει, Μάγδα και Γιώργο,
θεωρώ ακριβώς αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο. Ότι δεν μπορούν πλέον οι Θεσσαλονικείς, δεν μπορούν οι Βορειοελλαδίτες να πληρώσουν ούτε τα 5 ευρώ. 6 στους 10 είναι απολύτως δυσαρεστημένοι από την ιατρική περίθαλψη την οποία έχουν. Όπως επίσης 4 στους 10 πηγαίνουν στο γιατρό πότε? Μόνο όταν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και νομίζω ότι κι εσείς. Πολύ μεγάλη ανάγκη, έτσι. Νομίζω ότι και εσείς στον περίγυρό σας θα έχετε ανθρώπους που μετράνε τα χάπια της πιέσεως και τους λούζει κρύος υδρότας όταν αυτά τελειώνουν. Και τώρα δεν ξέρουν πώς θα τα ξαναγοράσουν. Λόγω των οικονομικών μέτρων, τα χάπια πάνε και έρχονται. Τα παίρνει συνεχώς ο συνταξιούχος, διότι κόψαν 20 φορές τις συντάξεις. Αυξήσαν 6 φορές τους φόρους των συνταξιούχων. Τους κόψανε τα φάρμακα. Τους κόψαν το ΕΚΑΣ. Για το ΕΚΑΣ έχουμε δηλώσεις. Έχουμε δηλώσεις και του κυρίου Σπυρόπουλου για το θέμα του ΕΚΑΣ. Γιατί έρχεται η εφορία και ισοπαίδωσε το θέμα. Και οι συνταξιούχοι αναστενάζουν γιατί σηκώνουν και τα βάρη όλης της οικογένειας. Στηρίζουν το άνεργο παιδί, το εγγόνι που πρέπει να πληρωθούν τα φροντιστήρια. Να σας πω για τα πολυτεχνικά επιδόματα. Οι πολύτεχνοι αμφισβητούν πάρα πολύ το αν θα πάρουν τα επιδόματα τον Ιούλιο. Αν θα τα πάρουν, λέει, θα είναι μια μικρή μερίδα. Και ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα επιδόματα. Υπάρχουν άνθρωποι, συγκεκριμένα παραδείγματα, που περιμένουν να πληρώσουν το ρεύμα, να μπουν σε καθεστώς ρύθμισης, γιατί η ΔΕΗ τους το έχει διακόψει. Και τι έχουν κάνει? Έχουν αφήσει το ένα το παιδί στη μαμά, το άλλο το παιδί στην πεθερά, γιατί δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Σου λέει, είμαστε στο σπίτι χωρίς ρεύμα. Ας είναι μόνο το ζευγάρι. Μιλάνε όλοι για το λάθος του Δουνουτού. Δεν έκανε κανένα λάθος το Δουνουτού. Ήρθε με συγκεκριμένη πολιτική στην Ελλάδα να απομονώσει την Ελλάδα, να τη βγάλει στη γωνιά και να σώσει τους υπόλοιπους. Ήταν μια επιβολή εν γνώση της ενός λανθασμένου σχεδίου. Πάρτε μια οικογένεια τώρα. Είναι οικογένεια, μάνα, πατέρας, τα δυο παιδιά, ο παππούς και η γιαγιά. Να αρχίσουμε από τον παππού και από τη γιαγιά. Κόψανε συντάξεις, κόψανε φάρμακα, κόψανε επιδόματα, κόψανε ΕΚΑΣ, στο μισό οι συντάξεις. Στον τόπο ο παππούς και η γιαγιά. Πάμε στη μάνα και στον πατέρα. Ο πατέρας τι, με τόνα πόδι ή είναι στη δουλειά ή δεν είναι. Η μάνα δεν δουλεύει. Πάει σούπερ μάρκετ, βλέπει τις τιμές στο Θεό. Κάθεται στο σπίτι και βλέπει τα παιδιά. Πτυχιούχοι τα παιδιά. Το ένα άντε να έχει δουλειά να παίρνει 500 ευρώ. Το άλλο τι θα κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια ολόκληρη οικογένεια λειτουργεί με το τι θα πάρει ο παππούς ή η γιαγιά, τι μισθό θα φέρει ο πατέρας στην οικογένεια, ένας μισθός ο οποίος είναι κουτσερεμένος, αν δουλεύει η μάνα κάτι θα βάλει και αυτή, και μια και ένα κράτος να ζητάει συνεχώς, να ζητάει φόρους, μισό, ναι. Να ζητάει φόρους, να ζητάει τιμές, να ζητάει φόρο ακινήτων, να ζητάει χίλια δυο πράγματα, να ζητάει της Παναγίας στα μάτια. Θα αντέξει ο κόσμος έτσι? Και έρχονται και του λένε, ξέρεις, success story, θα περνάς καλά. Πού θα περνάω καλά? Πέσαν, λέει, τα spread. Φάε spread. Βάλε στη τσουκάλα ένα spread. Βάλε στο τσουκάλι ένα spread. Αυτά στη θεωρία είναι αλλιώς. Και ξέρετε, πάρε σήμερα που είμαι ο Πρωθυπουργός εδώ. Πάρε spread να πάρε να πληρώσει το ενίκιο. Που ακούω τους πολιτικούς. Έτσι ακριβώς. Έτσι, έλα μαζί. Έρχεται ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε για τις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σε βλέπω ντυμένη σήμερα, Γκράντε. Η άλλη έφτιαξε κότσο σήμερα για το. Θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο και φτιάχτηκε, ξέρεις. Φράπα. Έτσι ακριβώς. Για μένα το θα τον παρακολουθήσει και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, έφτασε χθες στην Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Καραμαλής. Βεβαίως, θα τον παρακολουθήσει. Έχουμε κυβερνητικά στελέχη. Το βάζουμε είδηση, η Καραμαλής. Ναι, ναι. Ο κύριος Καραμαλής. Θα έχουμε αγκαλιές με το Σαμαρά και τέτοια. Το θέμα είναι να πάρουν τον παλμό, τις ανάγκες και την αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Γιατί άλλες είναι ανάγκες εδώ. Το προσυνέδριο περιμένουμε. Θα είναι και ο Σαββίδης του ΠΑΟΚ στο συνέδριο. Ευελπιστούμε μήπως κάτι γίνει. Μιας και σήμερα θα συγκεντρωθούν όλοι. Θα συναντηθούν και με το Σαββίδι, Γιώργο. Της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις τι λέει ο κόσμος και αναρωτιόμαστε κι εμείς. Πέρασε Παπανδρέου, Πικραμένος, Παπαδήμος, Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης, Καραμαλής. Όλοι αυτοί οι φωστήρες δεν βλέπουν αυτό που βλέπει ο απλός κόσμος. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι τα μαθηματικά για αυτούς που δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει 5 πανεπιστήμια. Είχαν επικοινωνία με τον κόσμο. Είχαν επικοινωνία με τον κόσμο. Γιώργο, να σου πω κάτι. Οι αριθμοί μιλούν στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί αναρωτιέμαι που προανέφερε οι πρώην πρωθυπουργοί κλπ. Δεν βλέπουν το 27% της ανεργίας. Δεν βλέπουν τις 3,5%. Δεν μπορούν να παίρνουν μέτρα για τον κόσμο χωρίς να έχουν επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι εφικτό αυτό. Τι άλλο να δουν. Να σας πω κάτι. Έχουμε χάσει πολλούς. Δεν μπορούμε πια να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί από τον καιρό που γίνανε πολιτικοί, ξαφανίζονται. Οχυρωμένοι. Ξαφανίζονται. Τους τέσσερους τροχούς κλπ. Η ώρα είναι 7. Θα επανέλθουμε με την Έλενα Ιατρού από την Θεσσαλονίκη μας. Έρχεται η κυρία Κορσάνου για τα δάνεια. Έρχονται οι ειδικοί για τις συντάξεις, τους μισθούς, την εφορία. Χίλια δυο πράγματα, φίλες και φίλοι.
είστε στο Sky, είστε στη δικιά σας εκπομπή, σε πείσμα πολλών, σε πείσμα πάρα πολλών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να κοιτάς την κοινωνία στα μάτια, Μάγδα, για να σε βλέπει και η κοινωνία. Να μπορεί να σε αντικρίζει η κοινωνία. Γιατί αν γυρίσεις την πλάτη, θα σου πει γεια σου. Γρήγορο διάλειμμα, σε ένα λεπτό εδώ. Η καθημερινή. Οι τράπεζες αναζητούν λύση για τα κόκκινα δάνεια. Θα αφορά χορηγήσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς? Το παρόν. 100 δόσεις για τα χρέη στο ΙΚΑ. Αυγή. Να σπάσουμε την ομηρία. Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα τη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Το Βήμα. Παιχνίδια ισχυρών στις πλάτες της Ελλάδας. Έθνος. Κοριός της εφορίας για καταθέσεις δάνεια και κάρτες. Κυριακάτη και Δημοκρατία. Όλοι σε ένα ταμείο και με σύνταξη 360 ευρώ. Κυριακάτη και Ελευθεροτυπία. Μπλοκάρουν 300.000 συντάξεις. Όμηροι της κυβέρνησης ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ και ΟΑΕ. Θέμα. Χαράτσι 45% στους Έλληνες μετανάστες. Μακεδονία. Επιτέλους, ξεμπλοκάρουν τι θα γίνει με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Ριζοσπάστης, το εργατικό κίνημα μπορεί να αντιμετωπίσει ρατσισμό, νεοναζισμό. Η εποχή, το δούνο του κούρεψε το success story. Real, βάζουν φωτιά στην κοινωνία. Τύπος Κυριακής, πληρώσαμε με 9 δις ευρώ το λάθος του δούνου του. Το χωνί, πώς θα πληρώσετε λιγότερο φόρο. Οι εταίροι μας θα συνδράμουν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά. Αυτή τη μιζέρια μνημόνια, τη μνημόνια, τη μνημόνια, τη μνημόνια και λέω ρε παιδιά, συνέλετε το μνημόνιο στέι. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Πάμε να δούμε λοιπόν την απόλυτη ευτυχία. Ελάτε φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι Κυριακή πρωί. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο του τυφλού λέει σήμερα. Η Εκκλησία, ελπίζω πάρα πολύ από τους πολιτικούς να δουν το φως τους, το πολιτικό φως. Φίλες και φίλοι, το εύχομαι και να δουν την κοινωνία όπως πρέπει να την κοιτούν. Πάντα Θεσσαλονίκη, Μάγδα. Η Έλενα Ιατρού, καλημέρα σας λοιπόν. Καλή Κυριακή. Δύο πράγματα να σας πούμε, χρηστικές πληροφορίες. Και σήμερα είναι κλειστό το μετρό στον Άγιο Δημήτριο. Και σήμερα. Και σήμερα μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας από το χέρι και να πάτε στην Τεχνόπολη, που είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά. Μάλιστα. Από 5 ετών έως 12, Γιώργο. Καιρός. Ο καιρός σήμερα είναι έθριος. Γενικά είναι καλός δηλαδή ο καιρός. Στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Όμως μετά το μεσημεράκι εκεί στα βόρεια ενδεχομένως θα έχουμε βροχές. Χθες έριξε το μεσημέρι, παιδί. Χθες έριξε η Γιώργο και πρέπει Αθήνα, να σου πω ότι είχαμε χαλάζει στην Αρκαδία. Και στην Αρκαδία, παιδιά, είχαμε και στα Γρεβενά, όπου το χαλάζι έφτασε στο τα μισό γρεβενά μέτρο. Τα Γρεβενά είχε μισό μέτρο, πρέπει. Έτσι, Μάγδα, μισό μέτρο μετρούν τις πληγές τους οι καλλιεργητές στον ομό των Γρεβενών. Είναι απίστευτες εικόνες, δείτε το βίντεο. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς πως έπεσε τόσο πολύ χαλάζι. Δημιούργησε σχεδόν ολική καταστροφή στις καλλιέργειες. Πρόβλημα είχαν και τα μελίσια. Και έτσι τώρα ζητούν αποζημίωση γιατί χάθηκε η σοδειά. Ελένα, αυτό το πλάνο που βλέπουμε τον κύριο και το φτιάρι είναι από το grevenios.gr και είναι τα χθεσινά πλάνα. Καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Καταστραφήκανε στα Γρεβενά και στην Αρκαδία, φίλες και φίλοι. Μισό μέτρο. Έτσι. Μισό λοιπόν. Μέτρο. Κοιτάξτε. Αυτό είναι Αρκαδία. Να πείστε αυτό πράγμα. Αυτό είναι Αρκαδία, ναι. Είναι απίστευτο. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Για να δούμε τις εξελίξεις τα ποτέ από Δευτέρα. Πάμε να δούμε τους καλεσμένους μας. Πάμε με το βαρύ πυροβολικό της ενημέρωσης, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο για τα φορολογικά και τα οικονομικά. Είναι Χριστόπουλος Παντελής. Παντελής Χριστόπουλος, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μάγδα. Και βέβαια Γιώργο, σήμερα θα πούμε
δύο αποκαλύψεις. Μία αυτό που πολλές φορές έχεις πει ότι ο αέρας είναι το μόνο που δεν είχε φορολογηθεί. Θα αποδείξουμε στον κόσμο ότι θα φορολογηθεί και ο αέρας. Και το άλλο είναι για τους ανήλικους. Μεγάλη πατάτα στη φορολογική δήλωση και το λάθος του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε και για τους ομογενείς μας, έχουμε και για όσους έχουν συγγενείς στο εξωτερικό. Θα τα πούμε με τον κύριο Χριστόπουλο. Και πάμε στο ασφαλιστικό. Γιατί έχουμε δεχτεί ήδη μηνύματα και από Καναδά και από πολλές περιοχές. Οπότε θα ακούσουν και αυτοί ακριβώς το θέμα που τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, Ρωμανιάς, ασφαλιστικό. Με πάρα πολλά θέματα. Με ΚΑΣ. Καλημέρα κύριε Ρωμανιά. Καλημέρα Γιώργο. Με σύνταξη 360 ευρώ και 300.000 συνταξιούχοι που περίμεναν τη διαδοχική ΙΚΑ και ΟΕ στον τόπο. ΣΕΚΟΣ, έτσι. 100.000 είναι από την εγκύκλιο του ΙΚΑ, την μάλιστα οποία σου θυμίζω είμαστε οι μόνοι που την είχαμε καταγγείλει τότε που βγήκε. Μάλιστα. Και άλλοι 200.000 από τον ΟΕ που λόγω διαδοχικής ασφάλισης με τον τρόπο σωστό που πάει το Υπουργείο να τα εφαρμόσει έχουν αυτές οι συντάξεις μπλοκαριστεί. 300.000 δηλαδή άνθρωποι έχουν μπλοκαριστεί οι συντάξεις τους και δεν μπορούν να πάρουν. Ακριβώς. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τους Έλληνες συνταξιούχους, δυστυχώς οι συντάξεις θα μειώνονται συνεχώς γιατί δεν υπάρχει ρευστό στα ταμεία. Η κυρία Κορσάνο, η Άννα Κορσάνο. Λοιπόν, δικηγόρο και ειδική στα δάνεια. Λοιπόν, πληστηριασμοί. Η Τρόικα πιέζει, έτσι. Προχωράει προς το χειρότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Σιγά-σιγά μας τα βγάζουν. Ο κύριος Κορδάς έκανε μία δήλωση. Είδε ότι υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις. Αναδιπλώθηκε. Να δούμε και τις ρυθμίσεις για τα δάνεια. Είναι θέμα που νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε χρηστικά και απλά για να ξέρουμε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πληθώρα από θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα όμως, έχουμε 800.000 οικογένειες οι οποίες θα πάρουν το επίδομα από 13, 27 και 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί αν πληρούν τα στοιχεία τα οποία και τις προϋποθέσεις που λέει ο νόμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν τη δική τους σημειολογία. Να πούμε ότι κάτω των 600 ευρώ είναι το 60% των Ελλήνων συνταξιούχων, κύριε Ρωμανιά. Ναι. Σε αυτό είμαι αδιαπραγμάτευτος, ξέρετε γιατί. Γιατί λέει το Υπουργείο Εργασίας, το 70% των Ελλήνων συνταξιούχων έχει μέσο όρο 900 ευρώ σύνταξη. Αν βάλεις και το άλλο 30. Βάζει 694, ναι. Αλλά αν κάνουμε την εσωτερική κατανομή, θα δούμε αυτό που λες, ότι ξεχνάει ότι 670.000 συνταξιούχοι έχουν κάτω από 500 ευρώ. Με μειωμένες συντάξεις και φόρους οι οποίοι είναι στο Θεό. Μάγδα, πάμε στα πρώτα ερωτήματα του κόσμου και δώσ' μου αυτό που έγραφες πριν από λίγο. Ναι. Λεπτάκι, έλα, όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε κύριε Ρωμανιά, τα πρώτα θέματα που μας ρωτάνε είναι για το ΕΚΑΣ. Δεν σας κρύβω ότι δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα. Τι απαντάμε για το ΕΚΑΣ? Κοίταξε, στην περασμένη εκπομπή ο διοικητής του ΙΚΑ έδωσε ορισμένες εξηγήσεις γιατί έχει περικοπεί το ΕΚΑΣ από ένα μεγάλο αριθμό συνταξιούχων. Έτσι. Από τις εξηγήσεις αυτές βέβαια φάνηκε ότι είναι καθυστερημένη η ηλεκτρονική ενημέρωση των συνταξιούχων που παίρνουν ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του ότι έχουν ανεβεί τα όρια, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Τους αλλάξανε την κλίμακα. Τους αλλάξανε την κλίμακα ακριβώς. Αλλά η αλλαγή της κλίμακας επιφέρει μείωση του ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Σε μερικές περιπτώσεις επιφέρει και πλήρη διακοπή. Και το θέμα μας δεν είναι τώρα γιατί. Το θέμα μας είναι ότι έχει γίνει η περικοπή. Σωστό. Έτσι, θέλετε να πάμε, κύριε Ρωμανιά και αγαπητοί καλεσμένοι, σε ένα θέμα της καθημερινότητας, Γιώργο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέει μια κυρία, προσέξτε τώρα πόσο αρνητικά πάει το ένα μετά το άλλο. Ναι. Μου έχουν κόψει τη σύνταξη, λέει Γιώργο. Λόγω απογραφής καθυστέρησαν 2 μήνες. Εγώ, λέει, με τη σειρά μου δεν πλήρωσα το ενίκιο. Και μου στείλανε εξώδικο η ιδιοκτήτριά μου, ναι, γιατί δεν πλήρωσα το ενίκιο. Χιλιάδες κόσμο σημαίνει. Προσέξτε αυτό να δείτε τώρα. Και ρωτάει η γυναίκα, είναι νόμιμο αυτό? Όταν το ίδιο το κράτος παρανομεί, ναι, και προσέξτε, δεν σου στέλνει. Πούμε κάτι, όταν δεν είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, δηλαδή και η ενοικιάστη ιδιοκτήτρια έχει δίκιο ότι ζητάει τα μισθώματά της. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει άδικο ιδιοκτήτρια που ζητάει, μάλιστα, τα ενοικιά της, όμως σαν γενικότερη συλλογιστική, πραγματικά κράτος, η γυναίκα, πραγματικά αυτή η μισθότρια, όταν τι έχει μειωθεί το εισόδημά της, δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις. Σωστό, και έτσι είναι με τα δάνεια. Απ' την άλλη όμως, έτσι είναι και με τα δάνεια. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, ο ένας έρχεται σε σύγκρουση με τον άλλο. Άρα λοιπόν, ένα λεπτό, να το βάλουμε με βάση το ερώτημα της κυρίας, που πολύ σωστά διάβασε η Μάγδα. Όσοι χρωστάνε, προσέξτε. Μειώθηκαν οι μισθοί, μειώθηκαν οι συντάξεις, ισοπεδώθηκε το σύμπαν. Εγώ θέλω τους δύο οικονομολόγους και τον κύριο Ρωμανιά, πέραν των πολύ σωστών επισημάνσεων της κυρίας Κορσάνου, τι κάνω όταν
Εμένα ο μισθός μου από 1200 πήγε 800. Ακριβώς. Και δεν έχω να το πληρώσω. Να δεν έχω, όχι ότι δεν θέλω. Γιώργο. Δεν έχω και το φωνάζουμε δυνατά. Ο Τόμψεν δεν τα ακούει, η Τρόικα δεν τα ακούει, κανένας δεν τα ακούει. Οι πολιτικοί κάνουν ό,τι ακούνε, ό,τι καταλαβαίνουν διαφορετικά. Τι κάνω, πώς πείθω τον άλλον, Γιώργο, ότι κύριε δεν βγαίνω. Ή Γιώργο, αν μου επιτρέπετε, βάλτε και ένα ή. Μάλιστα. Το κράτος Γιώργο μου χρωστάει. Γιατί έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές, καθηγητές, δάσκαλους. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί τομείς που άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο. Λοιπόν, και είναι απλήρωτοι και κυρίως Γιώργο και από προγράμματα. Μάλιστα. Τι κάνω, όλες πρακτικά τι κάνω εκείνη την ώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι το εξής. Ένα βασικό στοιχείο. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο, ναι, που έρχεται το κράτος. Έρχεται το ασφαλιστικό ταμείο και κόβει τη σύνταξη, είναι πέρα για πέρα παράνομο. Σωστό. Η σύνταξη είναι ακατάσχετη. Είναι περιουσία του ασφαλισμένου. Δεν μπορεί να επικαλείται οποιοδήποτε αιτιολογικό το κράτος και να κόβει τη σύνταξη. Σαφής. Μπορεί να ειδοποιήσει τον ασφαλισμένο, να του πει υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Απόλυτα. Έλα να τη διορθώσουμε. Αυτό που κάνουν είναι ανάλγητο κοινωνικά, έτσι, αλλά είναι και παράνομο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Δεν μπορεί να μας λένε ότι κόβω τη σύνταξη επειδή δεν έχει αφημί. Τι κάνει λοιπόν ο συνταξιούχος, πώς μπορεί να κινηθεί, είναι παράνομο. Ωραία, πάμε στα διατάφτα, πάμε στο παρακάτω, στο επόμενο βήμα. Τι κάνω όταν έρθει το χαρτί, κύριε Χριστόπουλε και κύριε Παντελή, έρχεται το χαρτί και σου λέει προχωρώ σε κατάσχεση ή σε πληστηριασμό. Τι κάνω, διότι αύριο το πρωί θα μπουν οι βουλευτές στη Βουλή και θα ψηφίσουν τον εξής νόμο. Με ένα SMS που θα στέλνει η εφορία στο χώρο εργασίας, στην τράπεζα ή στο ασφαλιστικό ταμείο, θα σου λέει σου παίρνω ή από το μισθό ή από την κατάθεση ή από τη σύνταξη. Κύριε Αυτιά, τι κάνω λοιπόν. Κάτι. Ναι, τι κάνω. Κύριε Χριστόπουλε, ξεκινώ από τον κύριο Χριστόπουλο. Είναι βέβαιο ότι ο ΚΕΔ, ο λεγόμενος κώδικας σύσπραξης δημοσίων εσόδων, ναι, έχει γίνει πολύ αυστηρός. Έχει γίνει ανάλγητος, έχει περάσει και τα όρια, τα συνταγματικά. Θα δούμε και παρακάτω σήμερα, ναι, για το θέμα αυτό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Θα δούμε μια επιταγή του συντάγματος του άρθρου 21, που λέει ότι το, ναι, κράτος το χωδό επιλέξει, για να μην το ξεχνάμε σε αυτό. Πρέπει τον τόπο, να προστατεύει την οικογένεια, φυσικά. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, ναι, αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Έρχεται το χαρτί. Ένα λεπτό. Κύριε Χριστόπουλε, έρχεται το χαρτί. Τώρα, μάλλον δεν θα έρχεται το χαρτί. Θα πηγαίνει κατευθείαν τώρα στην τράπεζα, έτσι. Ναι. Το χαρτί, Γιώργο, ναι, αυτό είναι διατάξεις οι οποίες είναι μέσα στον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων και τώρα πλέον υπονθυμίζει κάθε φορά και αυτή τη φορά θα δούμε και περαιτέρω, δηλαδή θα δούμε και πιο πέρα νομοθετημένες αυτές τις διατάξεις. Κάθε φορά θυμίζει με υπουργικές αποφάσεις, με εγκυκλίους το Υπουργείο προς τις εφορίες, προς τα τελωνία κλπ. Ναι. Κοιτάξτε, γιατί αδρανείτε και δεν παίρνετε να δείτε, μη υπό στοιχών, ο Γιώργος Ρωμανιάς ως πελάτης έχει κάποιους πελάτες που του χρωστάνε και πρέπει να τα πάρουμε από εκεί. Μήπως έχει τίποτα στην τράπεζα. Μήπως έχει κάποια συνταξούλα να του πάρουμε, βέβαια, αλλά κάτω από 1000 ευρώ να μην πέσει, αν είναι παραπάνω. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, είναι ανελέητη αυτή πλέον η λογική. Δεν μπορεί να κατασχέσει πουθενά, κάτω από τα 1000 ευρώ. Δηλαδή, όχι, παίρνει ένας σύνταξη ή μισθό 1200 ευρώ. Ναι. Του παίρνει Γιώργο, τα 200 του και τα αφήνει τα 1000. Το 25% δεν μπορεί να πέσει κάτω από 1000 ευρώ. Για το ποσό, έτσι, άνω των 1000 ευρώ. Μάλιστα. Και το σύνολο να μην είναι κάτω από τα. Δηλαδή μετά την αφαίρεση να μην είναι κάτω από τα 1000 ευρώ. Το θέμα είναι ένα, Γιώργο. Ότι σήμερα και ο κύριος Θεοχάρης, σαν τελευταίος Γενικός Γραμματέας, πριν ένα μήνα περίπου, έστειλε εγκύκλιο στις υπηρεσίες και στους φόρους, λέγοντάς τους ότι δεν έχετε τη διακριτική ευχέρεια να βλέπετε το πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος. Είστε υποχρεωμένοι στο τετράμινο από τη στιγμή που οφείλετε κάποιοι στο δημόσιο να στέλνετε όλους τους φακέλους στον εισαγγελέα. Και βέβαια με τη ρύθμιση αυτά τα πράγματα όλα που είπε προηγούμενα ο Γιώργος, αν μάλιστα χρωστάει κάποιος, αν από κάπου παίρνω λοιπόν ένα ενίκιο ή το οτιδήποτε, είναι υποχρεωμένος ο φορολογούμενος να τα γράψει αναλυτικά μαζί με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα μπαίνει μέσα, ναι, κύριε, αφορά τους μικρομεσαίους, τα μικρομάγαζα που έχουν και τις μεγαλύτερες οφειλές, να μπαίνει το ελληνικό δημόσιο και αμέσως να τα κατάσχει και να τα βάζει τσέπη του. Άρα, από αύριο που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, όσοι οφείλουν στην εφορία και ξέρουν ότι έχουν κατάθεση, έχουν μισθό πάνω από τα 1000 ευρώ, γιατί έως τα 1000 ευρώ δεν μπορεί να τα πάρει, έτσι δεν είναι. Εννοείς 1000 ευρώ μεικτά. Μεικτά 1000 ευρώ. Δεν μπορεί. Από 1000 ευρώ και πάνω
μπορεί να πάρει όλο το ποσό. Το 25% ή... Γιώργο. Το 25%. Το 1/4. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, όπως το είπε ο συνάδελφος ο Παντελής, ναι. Γιώργο, τι έρχεται τώρα με τη νέα διάταξη. Λέει το εξής. Έδωσα μια ευκαιρία ακόμη για μέχρι 5.000 σου δίνω και 50 ευρώ το μήνα να μου δίνεις και 10 ευρώ το μήνα να μου δίνεις. Αλλά θα φωτογραφίσω, θα διαγνώσω, θα ανιχνεύσω εάν πράγματι έχεις δυνατότητες και ποιες είναι αυτές. Και όπως είπε. Θα δω όλες τις δυνατότητες που έχεις, θα δω τις καταθέσεις σου, θα δω εκείνο, θα δω το άλλο. Και αν τυχόν δεν μπορείς, διαγνώσω δηλαδή τελικά τη διαφορά ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ναι. Τότε θα σκεφτώ αν θα σε βάλω μέσα. Μάλιστα, είστε σαφείς. Κύριε Αυτιά, το ίδιο μπορεί να κάνει και η τράπεζα. Αν χρωστά στην τράπεζα και αυτή μπορεί να κάνει κατάσχεση χειραστρίτου. Έτσι το λένε στα νομικά. Να μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς και να πάρει μέρος των χρημάτων που έχεις καταθέσει. Τέλεια. Είναι δηλαδή ανηλαιή τα μέτρα εις βάρος του πολίτη. Πάμε τώρα καρέ-καρέ. Έλενα, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα πια. Πάμε σε μια μεγαλύτερη στενοπό και σε μεγαλύτερες δυσκολίες. Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει με τις συντάξεις. Αυτός είναι ο νόμος 3863. Ψηφισμένος νόμος από την Ελληνική Βουλή. Αυτός ο νόμος στο άρθρο 2, κύριε Ρωμανιά, όπως γράφουν σήμερα όλες οι εφημερίδες, λέει ότι το κράτος εγγυάται τι? Τη βασική σύνταξη. 360. Την οποία την καθορίζει στα 360 ευρώ. Μάλιστα. Για 35 χρόνια συντάξιμα. Μάλιστα. Εάν επομένως δεν είναι 35 τα συντάξιμα χρόνια, αλλά είναι 32, 30, 25, αναλόγως πέφτει και το 360 και δεν υπάρχει. Και επειδή, Γιώργο, εμείς το είπαμε για πρώτη φορά από το 2010 που ψηφιζότανε, ναι. Και όλοι μας λέγανε τότε ότι κινδυνολογούμε. Σημειώνω ότι σήμερα το λένε όλοι. Ακόμα και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος ήρθε και είπε ότι. Γιατί τώρα διαρριγνύουν τα ημάτια τους οι πολιτικοί και λένε δεν θα συμβεί αυτό όταν είναι ψηφισμένο. Λοβέρντου Κουτρουμάνι δεν είναι αυτό. Θα πρέπει για να μην διαβάζω άρθρο. Λοβέρντου Κουτρουμάνι δεν είναι αυτό. Λοβέρντου Κουτρουμάνι. Πρόσεξε για να είμαστε. Όχι, γιατί θα μα σώσουν αυτοί οι καταλάβατε. Είναι μαζί με του υπόλοιπου πολιτικού που μα σώσουν τώρα. Είναι Λοβέρντου Κουτρουμάνι Παπακοσταντίνου. Είναι δύο οι νόμοι. Μπορεί να ζήσει κάποιο με 360 ευρώ, κύριε Ρωμανιά. Μπορεί να ζήσει κάποιο με 360. Τον κύριο Κουτρουμάνι ρωτήσουμε, τον κύριο Λοβέρντου, τους πολιτικούς, τον κύριο Βενιζέλο, όλοι όσοι υπέγραφαν και υπέγραψαν για όλα αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί αυτά που ζούμε εμείς τώρα, τα υπέγραψαν πριν από τρία χρόνια. Λοιπόν, έτσι δεν κάτι. Είναι. Ναι. Έχω λέμε ότι από το 15 και πέρα, όλες οι συντάξεις θα έχουν ως οροφή εγγύησης από το κράτος τα 360 ευρώ αν είναι 35 χρόνια ή λιγότερα αν είναι λιγότερα από 35 χρόνια. Μάλιστα. Να δούμε όμως με αυτά που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Εργασίας. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση Σαφής. Των συντάξεων. Άρα. 671.000 συνταξιούχοι σήμερα, ναι. Από τα 2.800.000 που είναι το σύνολο, έχουν σύνταξη, κύρια σύνταξη, 371 ευρώ. Αυτό είναι. Επομένως, ήδη. Επίσημα στοιχεία. Τα στοιχεία τα οποία περιχαρής ανακοίνωσε προχθές ο Υπουργός για να μας πει ότι έφτιαξε το σύστημα, λέει, και μετράει πόσοι συνταξιούχοι παίρνουν αυτά τα εξευτελιστικά όρια συντάξεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ξέρετε πόσο απογοητευμένοι είναι όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι. Δείξαμε πριν, το μισό μέτρο χαλάζει. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αγρότες, ήταν αυτή την εβδομάδα να θερίζουν τα σιτηρά. Δεν θα πάρουν εσοδιά, πήγε στράφη εσοδιά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει στον ΟΓΑ, έχουν πληρώσει εισφορές για να πάρουν σύνταξη. Ανεξαιρέτως, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στον ΟΓΑ. Στα 65 τους χρόνια, άνδρες, γυναίκες, με ένα σωρό αρρώστιες, γιατί παλεύουν με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τώρα πηγαίνουν στα 67 χρόνια, ήδη του 1948 η γενιά έχει καταβάλει εισφορές, έχει κλειδώσει δικαιώματα για να πάρει σύνταξη. Το Δεκέμβρη που μας πέρασε έχει καταβάλει όλες τις εισφορές, δεν θα την πάρει τη σύνταξη, δίνεται μάχη από τον ΟΓΑ, έτσι τουλάχιστον μας είπε και χθες ο πρόεδρος, ο διοικητής του ΟΓΑ, ότι θα, ίσως θα πάρουν το 66, η γενιά του 49 αναστενάζει και αυτούς τους ανθρώπους τους λέμε τώρα, που τους ή άλλους ήταν χαμηλές και είναι χαμηλές συντάξεις του ΟΓΑ. Ούτε με αυτά τα λίγα, τα 600-500 που θα παίρνατε, θα πάμε στα 360. Νομίζω ότι. Ακριβώς. Λοιπόν, κοροϊδευόμαστε. Συγγνώμη, και ενώ συμβαίνει αυτό, ναι, αυτό, Γιώργο, ναι, ναι. Έρχεται μια άλλη σελίδα, να τη δούμε γύρω. Δηλαδή, σου κόβω. Σου πετσοκόβω. Αυτά που ακούσαμε τώρα. Αλλά τα κοινωνικά αγαθά. Λεγόμενος κοινωνικός μισθός, δεν υπάρχει πουθενά. Σε ό,τι αφορά την υγεία, την κοινωνία, την παιδεία. Και σου έρχεται φόρο από πάνω. Και επιπλέον, έτσι. Και επιπλέον την ανηφόρα τραβάνε οι τιμές, δεν μπορώ να τις θασέψω, να τις χαμηλώσω. Και λες λοιπόν το βιωτικό επίπεδο πήγε κατά διόλου με τους μισθούς του. Αλλά τι κάνω, πώς επιβιώνω. Πάμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να βάλουμε. 148 ευρώ οι εμποροϊπάλληλοι με 3 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι, όπως το λες. 148 ευρώ, ποιος θα ζήσει. 148 ευρώ τα 3 ώρα και δουλεύει 6 ώρο ή 8 ώρο.
Γιατί μπορεί να τα χάσει και αυτά. Γρήγορο διάλειμμα. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, καταρχήν, εκτός από το φόρο που έρχεται τον Ιούνιο, θα δείτε πίνακες κλπ. Έρχεται και ένα κρυφό χαράτσι καινούριο, πέραν του φόρου των ακινήτων. Και βέβαια σε λίγο ο διοικητής του ΝΑΤ εδώ. Και να στέλνετε τα δικά σας ερωτήματα για το διοικητή του ΝΑΤ. Όλοι οι φόροι. Να πούμε, Γιώργο, και το τηλέφωνο, το υπενθυμίσουμε. 210-48-00-171-2. Το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr. Ο κύριος Θεοτοκάς, ο διοικητής του ΝΑΤ, ο Γιώργος Θεοτοκάς θα είναι εδώ. Όλες οι απαντήσεις για φόρους σε χωράφια, σε σπίτια, κατασχέσεις, χαράτσι, ΕΚΑΣ, εφάπαξ, προνοιακά επιδόματα, τα πάντα. Και αν έχετε και σκύλο, κοινάλητος, 300 ευρώ. Φόρο και στους σκύλους βάλατε. Κατάλαβε. Και βέβαια οι ομογενείς. Φόρο και στους σκύλους. Μην ξεχάσουμε και σε λίγο θα δείτε ότι μπαίνει και φόρο στον αέρα. Μην ξεχάσουμε θα τις δείτε αυτό που λέγαμε. Βρε παιδιά, φόρο στον αέρα. Ναι, φόρο στον αέρα. Φόρος στον αέρα. Μείνετε γιατί έχουμε πολλά πράγματα. 210-48-00-171-2. Μια καλημέρα, Γιώργο, να το πούμε αυτό, στα παιδιά στην ομάδα Δέλτα, στην άμεση δράση. 650 ευρώ μισθό. Συναντήσαμε κάποιους από αυτούς και μας είπαν, κυρία Μάγδα, πείτε τα, δεν έχουμε ούτε αρβίλες παπούτσια. Δεν έχουμε. Και περιμένουμε, Γιώργο, δωρές. Θα τα πούμε μετά. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό, ελάτε. Καθημερινή. Οι τράπεζες αναζητούν λύση για τα κόκκινα δάνεια. Θα αφορά χορηγήσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς? Το παρόν. 100 δόσεις για τα χρέη στο ΙΚΑ. Αυγή. Να σπάσουμε την ομηρία. Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα τη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Το Βήμα. Παιχνίδια ισχυρών στις πλάτες της Ελλάδας. Έθνος. Χωριός της εφορίας για καταθέσεις δάνεια και κάρτες. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Όλοι σε ένα ταμείο και με σύνταξη 360 ευρώ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Μπλοκάρουν 300.000 συντάξεις, όμοιροι της κυβέρνησης ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ και ΟΑΕ. Θέμα. Χαράτσι 45% στους Έλληνες μετανάστες. Μακεδονία. Επιτέλους, ξεμπλοκάρουν τι θα γίνει με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Ριζοσπάστης. Το εργατικό κίνημα μπορεί να αντιμετωπίσει ρατσισμό, νεοναζισμό. Η εποχή. Το δούνο του κούρεψε το success story. Real. Βάζουν φωτιά στην κοινωνία. Τύπος Κυριακής. Πληρώσαμε με 9 δις ευρώ το λάθος του δούνου του. Το χωνί. Πώς θα πληρώσετε λιγότερο φόρο. Η ώρα είναι 7:30. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε μια καλή Κυριακή. 30 βαθμοί θερμοκρασία. Ελένα, και ετοιμάζονται οι πολιτικοί σε λίγο, γιατί θα έχουμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλά συνέδρια. Σήμερα πάει ο Τσίπρας στο Ναύπλιο με ομιλητή για το καινούριο κράτος που θέλει να χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ομιλητή τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, φίλες και φίλοι. Άρα μπορείτε να βρεθείτε ή στο Ναύπλιο αν είστε ΣΥΡΙΖΕΗ, ή στη Θεσσαλονίκη αν είστε Νεοδημοκράτες, ή αν είστε από οποιοδήποτε κόμμα, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, οτιδήποτε άλλο, εδώ στην τηλεόραση. Γιατί? Γιατί αυτή η εκπομπή δεν ξεχωρίζει ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, ούτε τίποτα. Από όλα τα κόμματα, γιατί πολύ ο χώρος. Απλά, γιατί εμάς η εκπομπή μας δεν έχει χρόνο. Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Η εκπομπή μας είναι η φωνή των πολιτών. Να προσθέσουμε, Γιώργο, ότι στην Θεσσαλονίκη, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι και ο κύριος Καραμαλής. Βέβαια, πάει για να δείξει ότι συμπαραστέκεται πλήρως στον Αντώνη Σαμαρά. Να δούμε στον Ναύπλιο θα πάει ο Λαφαζάνης για να δείξει ότι στηρίζει το Τσίπρα. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, ομιλητής είπαμε ο Αλέξης Μητρόπουλος και πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να δούμε τις ειδήσεις και τα γεγονότα. Καταρχήν, τι περιμένουμε αύριο. Ατζέντα, Μάγδα. Αύριο δίνονται οι συντάξεις του ΤΑΠΟΤΕ, όπου έγινε το πιο τραγικό λάθος, κύριε Ρωμανιά. Και καθυστέρησε η καταβολή των συντάξεων σε αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς λόγω αυτού του λάθους. Τώρα, βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπήρχαν λεφτά. Και ήταν κόλπο, αλλά εν πάση περιπτώσει το η καθυστέρηση το αποκρούει η διοίκηση. Το αποκρούει ο διοικητής. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η καθυστέρηση στην καταβολή συντάξεων. Αύριο έρχεται ο νόμος στη Βουλή με ένα SMS
θα ειδοποιεί η εφορία το ταμείο, την τράπεζα και τον εργοδότη του εργαζομένου ότι ο συγκεκριμένος πολίτης χρωστάει στο κράτος. Και έτσι λοιπόν θα λέει στον εργοδότη, άκου να δεις κύριε Χριστόπουλε, άκου να δεις κύριε Παντελή, πόσα είναι να δώσεις στον Αθιά, 1.600 ευρώ, 1.200, 1.100, δώσ' του τα 1.000 και τα υπόλοιπα πάνε για το χρέος. Ή τι κατάθεση έχει, κάνε αυτό. Αυτό λοιπόν με ένα SMS, κύριε Χριστόπουλο και κύριε Παντελή, μένει σε τελική διαδικασία. Αν είναι μισθωτός, ναι. Συνταξιούχος, γιατί αν είναι κανένας μικρομαγαζάτορα, του τα πήραν όλα. Για ξαναπείτε το πάλι. Μιλάμε για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτό που είπαμε, το 25% πάνω από τα 1.000 ευρώ, αυτό που είναι το όριο, μιλάμε για μισθωτούς και συνταξιούχους. Δεν μιλάμε για τους μικρομεσαίους, δεν μιλάμε για το μαγαζάκι της γειτονιάς, για κάτι που χρωστάει. Εκεί ό,τι βρούμε παίρνουμε. Σωστό. Και το λεπτό. Αν είναι Γιώργο, σύνταξη, κύριε Χριστόπουλε. Αν έχει λογαριασμό ο μαγαζάτορας, ναι, και έχει ο καθένας έμπορος. Του τα παίρνει. Έχει ο καθένας έμπορος, τότε αδιακρίτως. Δεν είναι αν είναι της επιχείρησης ή αν είναι δικά του. Εκεί τα παίρνει. Τελείως. Ανελέητα. Μπήκε μέσα, τα πήρε όλα. Παίρνει. Δώστε μου και τα άλλο χαρτί, γιατί είναι καταιγισμός δικών σας τηλεφωνημάτων. Αλλά και μιας μιλάς, Γιώργο, αύριο, μην ξεχνάμε, ναι, να πούμε ότι λύνεται αυτό το γρίφος, ο πονοκέφαλος με τις βεβαιώσεις των τόκων. Να δούμε επιτέλους τελικά ότι θα είναι 250 ευρώ και πάνω πρέπει να δηλώνονται οικογενειακό εισόδημα τόκων. Και επίσης θα δούμε αν εξετάζεται στην ίδια διάταξη ο πονοκέφαλος με το πώς θα δούμε προτυπωμένα αυτά τα ποσά στη δήλωση για να μην τρέχουν. Το είπε εδώ. Το είπε ο κύριος Στροχάρης. 21 εκατομμύρια λογαριασμοί και περισσότεροι είναι διπλοί, δύο άτομα. Ετοιμάστε τη δήλωση Θεοχάρη για τους τόκους καταθέσεων. Φίλες και φίλοι, έως ότου ετοιμαστεί η δήλωση Θεοχάρη. Την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, ότι μπορούν από όλες οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται, δεν δηλαδή να μην να πηγαίνουν στις τράπεζες. Ναι. Ή μάλλον δείτε το τράπεζα. Πώς το είπε, γιατί αμέσως μετά μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Και θα το δείτε να σας το εξηγεί και ο κύριος Παντελής και ο κύριος Χριστόπουλος. Δώστε μου τη φορολογική δήλωση, κύριε Παντελή. Ορίστε, κύριες και φίλοι, σύμφωνα με όσα λένε οι φοροτεχνικοί, η φετινή φορολογική δήλωση είναι λάθος. Πάλι και το κίτρο που είναι, Γιώργο, ακριβώς το λάθος. Λάθος η φορολογική δήλωση. Από την κάμερά μας. Και έχουμε λοιπόν και με κίτρινο σημειωμένο η φοροτεχνική μας. Λάθος η δήλωση στα προστατευόμενα μέλη. Τραγικό λάθος. Με αποτέλεσμα. Εδώ είναι, στον πίνακα 9. Είναι η φορολογική δήλωση. Τραγικό λάθος. Υποτίθεται ότι το κράτος πρέπει να μαζέψει χρήματα και εδώ εμφανίζεται ένα τραγικό λάθος. Ξεκινώ από τον κύριο Παντελή. Τι είναι αυτό το λάθος? Γιώργο, ουσιαστικά εκεί πέρα στη φορολογική δήλωση τι μας λέει, ποια είναι τα προστατευόμενα μέλη. Μάλιστα. Ποια είναι τα προστατευόμενα μέλη, αυτά τα οποία έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 1994. Μάλιστα. Αυτό αναφέρει η δήλωση. Πάει λοιπόν κάποιος στην εφαρμογή και πάει να βάλει το προστατευόμενο μέλος με ημερομηνία γέννηση το 1994. Μπαίνει λοιπόν το παιδί, το όνομα του παιδιού και το 1994. Σου βγάζει λοιπόν το ταμάκι που σου λέει ανήλικος, φοιτητής, άνεργος ή στρατιώτης ή φαντάρος. Στο ανήλικος, όταν πάμε με βάση τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης να το τσεκάρουμε, ουσιαστικά μας πετάει έξω και δεν το παίρνει μέσα το σύστημα για να προχωρήσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εδώ η ημερομηνία που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών είναι λάθος. Θα έπρεπε να γράφει 1995. Μάλιστα. Ή θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών με διάταξή του να πει ότι αν κάποιος γεννήθηκε σήμερα 8 Ιουνίου, ναι, δεν έχει και γενέθλια πρώτο χρόνο σήμερα 8 Σωστό. Ιουνίου, αλλά είναι την επόμενη χρονιά. Άρα, κύριε Χριστόπουλε, τι κάνουμε τώρα από εδώ και μπρος? Γιώργο, ένα δευτερόλεπτο. Ναι, Γιώργο, έχω τις 2.000 ευρώ. Το αφορολόγητο που χάνω με αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα ο κάθε φορολογούμενος. Ναι. Έτσι, εδώ χάνω αφορολόγητο. Καλά, κάνανε τέτοιο τραγικό λάθος. Δεν ξέρω, Γιώργο, τι έχουν να κάνει. Είναι δηλαδή. Έγινε λάθος, Γιώργο, έγινε λάθος το λογαριασμό. Μάλιστα. Δηλαδή, απλά από το 2012, 31 Δεκεμβρίου, αν πάμε πίσω, πρέπει να αφαιρέσουμε 18 χρόνια. Γιατί ο ανήλικος είναι 18 ετών. Ή αν σπουδάζει, είναι 25 και 2 χρόνια. Έτσι, αν σπουδάζει, 87. Αλλά ας πάρουμε την πρώτη, το Α που έδειξε πολύ καλά εδώ. Άρα λοιπόν, αν πάμε 12 και πίσω, θα έπρεπε να μετρήσουμε 18 χρόνια και να σταματήσουμε πότε? 1η Γενάρη 95. Διότι ο φορολογικός νόμος θέλει, είτε γεννήθηκε στην πρώτη Γενάρη. Τα παιδιά που γεννηθήκαν το 94. Πώς θα τα δηλώσουν οι γονείς τους? Αυτή τη στιγμή δεν δηλώνω, Γιώργο. Δεν μπορώ να βάλω την κόρη μου γεννήθηκε το 94, φαντάρο. Εάν είναι όμως. Ναι. Αν είναι όμως, αν πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία, γιατί ναι, έχει πάνω από 18 χρονών και είναι φοιτητής, μάλιστα, θα τον πάρει μέσα και πρέπει να τον βάλει δίπλα και όχι στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή,
Έχουμε δύο χώρους εδώ. Δηλαδή στην απορρίπτητη δήλωση, εάν ακολουθήσεις τον κλασικό τρόπο. Απορρίπτει το δαμάκι, Γιώργος. Απορρίπτει τα 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό σου απορρίπτει. Καλά δεν το έδανε. Τόσοι ειδικοί, τόσες τρόικες, τόσες μόικες λάθος κάνανε και στη δήλωση. Ένα παιδί που είχα σε τάξη στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο, τι γίνεται. Και αυτό είναι εκτός. Γιατί δεν βγαίνουν πάλι τα χρόνια. Τι λέμε να λοιπόν στο γονιό που το παιδί γεννήθηκε το 1994, να το βάλει προστατευόμενο στάλο τον Νταμάκη. Ναι, να το βάλει φαντάζομαι. Να το δηλώσει ο γείτονας τότε, παιδιά. Κύριε Χριστόπουλε, το δήλωσε ο γείτονας. Το δήλωσε ο γείτονας. Ο γείτονας έχει το δικό του θα δηλώσει. Αλλά εγώ ξαναλέω τώρα εδώ, όπως το αποδείξαμε εδώ, είναι θέμα που πρέπει να ανακοινωθεί σύντομα και σήμερα ή δυνατόν. Και το ψάχνουμε τώρα. Και, ναι. Βεβαίως, και επειδή αυτό δεν είναι για σκοτωμό, δεν είναι για θάνατον, πρέπει να βρεθεί τρόπος να δώσει λύση σήμερα το Υπουργείο, ότι να γράφει ότι από 1η-1η το 95 και μετά είναι ανήλικος. Να ανοίξει και για το 94, Γιώργο μου, να ανοίξει δήλωση όπως προβλέπει ο νόμος. Και για το 94. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επειδή ρωτάτε για τους στόχους, θέλω να ακούσετε με προσοχή αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων εδώ, Μάγδα, ο κύριος Θεοχάρης την προηγούμενη Κυριακή. Γιατί πολλοί μας ρωτάτε τι κάνω, τι δείχνω, πού πάω κλπ. Πού θα πρέπει να πάω, αν έχω πρόβλημα, θα ταλαιπωρηθώ. Γκρίνια είχαμε και ο κύριος Γενικός. Ο Γενικός, είδες που το συνηθίσαμε. Ναι, αρμοδιότητες υπουργού έχει ο κύριος Θεοχάρης. Έτσι, εσόδων, ναι, έτσι. Ναι. Και μάλιστα η Τρόικα θέλει και πιο πολλές αρμοδιότητες να έχει ο κύριος Θεοχάρης και να είναι πλήρως ανεξαρτοποιημένος από τους υπόλοιπους. Θα σας πούμε και τι ζητάει η Τρόικα σε λίγο. Δείτε, Θεοχάρη. Τόκι καταθέσεων. Ρωτάει ο κόσμος και λέει, αν πατήσει ένα κουμπί ο κύριος Θεοχάρης, ξέρει τι καταθέσεις έχει ο κάθε Έλληνας στη τράπεζα. Σωστό, γιατί τα ξέρει η αφορία. Αφού ξέρει τι καταθέσεις υπάρχουν, δεν ξέρει και τι τόκους έχουν. Μήπως λοιπόν πρέπει η Γενική Γραμματεία ή το ΚΕΠΙΟ να ζητήσει τα στοιχεία από τις 4 μεγάλες τράπεζες για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος? Πράγματι αυτό κάνουμε. Είμαστε σε συνεννόηση με τις τράπεζες. Έχετε δίκιο απόλυτο φυσικά ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον περισσότερο κόσμο να μην ταλαιπωρηθεί με τις τράπεζες. Παίρνουμε τα στοιχεία τις επόμενες μέρες και θα μπορέσουν να φορτωθούν πάνω στην εφαρμογή. Μάλιστα. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε για όλο τον κόσμο είναι ότι παρόλο που θα δείξουμε τα στοιχεία στη δήλωσή του, η υποχρέωση να τα δηλώσει είναι του ιδίου. Αν δηλαδή πρέπει να διορθώσει, να κάνει οτιδήποτε, γιατί βλέπει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, ή παράδειγμα να τα μοιράσει διαφορετικά στους συνδικιούχους, ένα θέμα που ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Τότε θα πρέπει να το κάνει πριν οριστικοποιήσει τη δήλωσή του, να διορθώσει δηλαδή τα νούμερα που βλέπει. Άρα κύριε Γενικέ, όσοι είναι στις 4 μεγάλες τράπεζες μαζί με τις άλλες τράπεζες που έχουν συνενωθεί μαζί τους. Το πιο πιθανό είναι να μας δώσουν όλα τα στοιχεία με ό,τι συγχωνεύσεις έχουν γίνει. Και αναφερόμαστε στις τράπεζες Εθνική, Αλφα, Eurobank και Πειραιώς. Με ό,τι υπόλοιπο πάει μαζί τους, έτσι δεν είναι? Ναι, και με τις υπόλοιπες θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε συνεννόηση. Ακόμα και με τις υπόλοιπες σε συνεννόηση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Άρα αυτή την ώρα ξέρετε πόσο βάρος βγάζεται από τον νόμο κάθε Έλληνα, διότι έπρεπε να πάει σε 2-3 τράπεζες να πάρει τα χαρτιά. Και όχι μόνο αυτό, αν είναι σε νησί θα πρέπει να πάει να πληρώσει, να κάνει, να δείξει, να τρέξει. Μιλάμε για ποσά πάνω από 250 ευρώ. Πολλοί λένε και το λένε και οι φοροτεχνικοί μας ότι πρέπει αυτό να το βγάλετε σε χαρτί, κύριε Γενικέ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ότι θα πρέπει τις επόμενες μέρες να δώσουμε τη λύση, είμαστε κοντά. Προφανώς πρέπει να βγει σε χαρτί. Απλώς λέμε ότι ποια είναι η απόφαση η οποία έχει πάρθει. Ελάτε να συνοψίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος. Α, ο διοικητής του ΝΑΤ μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή. Εσείς Χιώτης, εγώ Σαμνιώτης. Καταλαβαίνετε ότι. Συμπατριώτες. Ακριβώς. Ναι. Και μαζί μας ο κύριος Αλεξιάδης είναι ο αντιπρόεδρος των εφοριακών. Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, εμείς καλέσαμε εδώ το διοικητή του ΝΑΤ. Δείτε, ο άνθρωπος είναι πολύ πιο μπροστά από κάθε άλλον. Γιατί? Είπε το εξής. Ναι, μεν ο υπολογιστής για να παίρνουν τις βεβαιώσεις οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, αλλά θέλω να κινητοποιήσω και τους λιμενικούς, τα κατατόπους λιμενεργεία, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία των συνταξιούχων του ΝΑΤ. Είναι έτσι, κύριε Θεοδωκά? Είναι έτσι, αλλά ακόμα δεν έχουμε απτό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Με την έννοια ότι εμείς έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ναι. Πριν όμως το Υπουργείο δεν έχει ακόμα απαντήσει οριστικά. Ίσως βέβαια τους ταλαιπωρήσαμε λίγο με την απογραφή. Ναι, ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Το λιμενικό σώμα πήρε το κύριο βάρος της απογραφής των συνταξιούχων του ΝΑΤ.
κουράστηκε με αυτή τη διαδικασία, ταλαιπωρήθηκε. Νομίζω όμως ότι εν τέλει και αυτή τη φορά το λιμενικό σώμα θα ανταποκριθεί στην αίσθηση αλληλεγγύης που έχει προς τον ναυτικό κόσμο και θα βοηθήσει, αν όχι γενικότερα, τουλάχιστον στα νησιά μας και ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα νησιά. Που εκεί υπάρχει κυρίως. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Στους Οθονούς, για παράδειγμα, ναι, δεν υπάρχει ΚΕΠ, δεν ακριβώς υπάρχει τίποτα. Υπάρχει έχω ένα λιμενικό ταμείο. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι στο τέλος θα έχουμε και τη βοήθεια του λιμενικού σώματος. Και πολύ ορθά κάνατε. Για να σταθούμε τώρα στην καθημερινότητα, η οποία είναι σκληρή, κύριε Θεοτοκά. Εσείς είστε νομικός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως, δικηγόρος. Δικηγόρος, κατάγεστε αποτυχίο, είστε μαζί μας. Είμαστε μια παρέα που βλέπουμε τα πώς και τα γιατί. Φίλες και φίλοι, τα είπαμε για την φορολογική δήλωση. Λάθος φορολογική δήλωση, κύριε Αλεξιάδη. Λάθος. Λάθος. Ελπίζω να είναι το τελευταίο λάθος, κύριε Αυτιά, γιατί λάθος είναι όλη η φορολογική πολιτική. Και εδώ έχω να πω και το εξής. Το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός από εκπρόθεσμο, διότι οι δηλώσεις έπρεπε να είναι έτοιμες από 1 Φεβρουαρίου, όπως λέει ο νόμος, ναι, κάνει όλα αυτά τα καραγκιουζλίκια, επιτρέψτε να το πω εγώ έτσι με μια λαϊκή έκφραση, γιατί οι συνομιλητές σας, ο κ. Χριστόπουλος και ο κ. Παντελής, είναι ευγενείς σε αυτό το αντικείμενο. Και εξαγγέλει διάφορα πράγματα. Είπατε πριν για την εγκύκλιο των τόκων. Υπάρχει εγκύκλιο σε αυτή? Όχι, υπάρχει. Υπάρχει μόνο η δήλωση που είδατε του Γενικού Γραμματέα, ναι, Εσόδων. Ορίστε η είδηση, κύριε Αυτιά. Η είδηση είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, λίγο καιρό πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων, ναι, ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις εγκυκλίους με βάση τις οποίες θα κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Αν είναι δυνατόν αυτά να γίνονται σε μια χώρα που χρειαζόμαστε έσοδα με κάθε τρόπο και δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι. Πολύ απλό. Και θέλω τη βοήθεια όλων. Και των φοροτεχνικών και των υπολείπων επιστημόνων. Δεν φορολογούνται οι τόκοι στην Ελλάδα? Είναι έτσι, δεν είναι? Φορολογούνται αυτοτέλος, φορολογούνται στην τράπεζα, ναι, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο ή μια πρόνοια για τους χαμηλούς τόκους, ναι, έχει βρει τώρα έναν τρόπο να βάλει και ένα επιπλέον μικρό φόρο εισφορά αλληλεγγύη στους τόκους όταν τις δηλώσουμε στις φορολογικές μας δηλώσεις. Έτσι μου παίρνει πίσω τον τόκο που πήρα. Μου τον παίρνει πίσω τον τόκο. Έτσι βάζοντας τους τόκους στο εισόδημα. Έτσι μπαίνει η εισφορά αλληλεγγύη σε ορισμένες περιπτώσεις τόκων και θα έχουμε, γιατί δεν είναι σαφή τα πράγματα, θα έχουμε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι να πληρώνουν λιγότερο ή περισσότερο φόρο. Αυτές οι αστιότητες πρέπει να λυθούν λίγο καιρό πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων, διότι η είδηση είναι ότι σήμερα συζητάμε τι θα γίνει με τις φορολογικές δηλώσεις, όταν θεωρητικά 36 του λήγει η προθεσμία. Και μια και λέμε για την προθεσμία, να μην πάνε οι πολίτες 27-28 Ιουνίου στις εφορίες για τις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί? Διότι έχουμε πάλι απεργίες, διότι το Υπουργείο Οικονομικών με αυτά που κάνει να καταργεί εφορίες στη Σάμο, στη Χίο ή οπουδήποτε αλλού. Α, είναι μια απίστευτη ιστορία, έτσι. Από τη Σάμο πάνε Πειραιά. Άλλη ιστορία αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να γίνουμε ηφυγένειες σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και αντιδρούμε για άλλη μια φορά με απεργία 27-28. Είπε ο Τόμψεν τώρα ότι η εφορία τη Σάμου θα πάει στον Πειραιά και εμείς πρέπει να σταθούμε τον απόδη. Καταλάβατε. Καλό είναι, κύριε Αυτιά, λοιπόν, κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται όμως. Τώρα πάμε να δούμε τι φόρο θα πληρώσετε στα σπίτια σας. Θα πληρώσει και η Σάμο, η Χίο, η Κυριακή. Τώρα εδώ ένα λογαριασμό. Ναι. Ένας μισθωτός με 19.500 και 2.500 τόκους, ναι, πηδάει, πάει στα 22.000 επί 2%, έχει κρατηθεί η έκτη εισφορά 195, ουσιαστικά η εισφορά αλληλεγγύης είναι 450. Μάλιστα. Και πληρώνει. Εκτός από το 10% που παρακράτησε, ναι, η τράπεζα, του παίρνει λοιπόν και άλλα 225 ευρώ. Σαφής. Από το γεγονός ότι τσοντάρεται στο 19.500. Πάει στο 22, έχει 2% εισφορά αλληλεγγύης. Άρα με λίγα λόγια, ο τόκος δεν είναι 10%, είναι 12-13%. Ακριβώς. Λέει λοιπόν ο... Και είναι κρυφός φόρος αυτός. Είναι κρυφός φόρος. Λένε οι ειδικοί λοιπόν... Βεβαίως. Φόρος στο φόρο. Λένε οι ειδικοί λοιπόν ότι ένας τόκος καταθέσεων γύρω στα 200 ευρώ διπλασιάζει το φόρο κοινωνικής αλληλεγγύης. Διότι με 19.000 εισόδημα, αν έχεις και 2.000 ευρώ τόκους, πας στα 21. Με 19.000 πληρώνεις 190, αλλά με τα 21.000 εισόδημα πληρώνεις 420. Πάμε πάντως, να δούμε. Γιώργο, αν μου επιτρέψεις ένα δευτερόλεπτο να πω αυτό που είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή στο κύριο Θεοχάρη. Δεν είναι τόσο για μένα το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης που είναι μια επιβάρυνση. Ναι. Είναι τι κρύβεται πίσω από τη δήλωση των τόκων, ειδικά με τους συνδικαιούχους. Υπάρχει κίνδυνος κόσμος να πληρώσει φόρους που τεκάνει τους υπολογίζει και να βρεθεί προεκπλήξεως ανάλογα πώς θα τους δηλώσει. Λοιπόν, η και πρόταση... μιλάω για τις έμεσες τεχνικές. Ακούστε να δείτε τι θα γίνει τώρα.
Εάν δηλωθούν οι τόκοι ισομετρικά σε όσους είναι συνδικαιούχοι, μπορεί να καλέσει το παιδί εφορία και να του πει: έλα εδώ, για πού βρήκε εσύ 300 ευρώ τόκους, ποια ήταν τα εισοδήματά σου. Κανένα. Να τα δηλώσουν λοιπόν οι πατεράδες και οι μανάδες τα εισοδήματα από τόκους, για να ξεμπερδέψουν τα παιδιά. Διότι θα μπερδευτούν πάρα πολύ. Μπράβο. Ρολόγια της ΔΕΗ. Γιατί δηλώνουμε όλα τα ρολόγια, κύριε Θεοτοκά, είναι χάος η εφορία. Χάος στην κυριολεξία. Πάντα χάος ήταν και το χάος, ξέρετε, ναι, επιτείνεται. Ναι. Από το γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε αλλαγές. Μάλιστα, όπως το λέτε. Δεν είναι. Μπορεί να παγιωθεί ένα φορολογικό σύστημα επιτέλους. Σταθερό και. Κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο κάθε κυβέρνηση, και κάθε νέος υπουργός φέρνει νέο σύστημα. Ακριβώς τώρα. Δεν θέλουν, κύριε Θεοτοκά, δεν θέλουν σταθερό φορολογικό Μάλιστα. σύστημα. Πάμε ρολόγια τη ΔΕΗ. Είναι μια ερμηνεία. Κύριε Ρωμανιά, έχετε σπίτι στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Στο χωριό έχετε? Έχω, στο εξοχικό. Το εξοχικό, ναι. Λοιπόν, πρέπει να δηλωθεί το ρολόι τη Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τη πόλη κλπ. Πρέπει να δηλωθεί το σπίτι στο χωριό και πού είναι η παγίδα. Όλα τα σπίτια, Μάγδα, της περιφέρειας είναι μονοκατοικίες. Ο φόρος που θα μπει στα σπίτια θα είναι διπλός. Θα είναι και φόρος στο οικόπεδο και φόρος στο, και φόρος στο σπίτι. Στην οικοδομή. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θα πληρώσει διπλό φόρο για αυτόν ο οποίος έρχεται για τα ακίνητα. Και μην μου βγαίνουν μερικοί και μου λένε: αυτός ο φόρος είναι μικρότερος κλπ. Όταν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες, πού θα πάνε οι φόροι αυτοί, κύριε Χριστόπουλε και κύριε Παντελή? Δεν θα υπάρχει μπαξές με λουλούδια, με κήπο, με ταράτσα που μπορεί να είναι κανένα να κάνει για μια κάστρα. Είναι πλέον, Γιώργο, όλα και η ακίνητη περιουσία. Αλλά πάμε στην ακίνητη. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι έχει εγκαταλείψει εσύ στο νησί σου ενδεχομένως κάποια χωραφάκια. Πιθανό να μην ξέρει και πού είναι. Αυτά τώρα έχει υπόψη σου, πρέπει να τα ανοιχνεύσει με το χάρτη κιόλα, να τα δηλώσει μέχρι 36 στο ε9, μην το ξεχάσει. Και πλέον να δει πόσα στρέμματα είναι. Και αν έχει τίποτα κανένα δεντράκι, ανάλογα θα είναι από 5 έω 20 πόσο θα πάει το στρέμμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Φίλε και φίλοι. Κύριε Γιώργο, αν επιτρέψει και περιπτώσει, επειδή μιλάμε για την ΔΕΗ, έχουμε περιπτώσει πολιτών που μα λένε ότι έχει έρθει ο νέο λογαριασμό τη ΔΕΗ, άρα χωρί την πέμπτη δόση του χαρατσιού. Με αποτέλεσμα να του στέλνουν στην εφορία και να του ταλαιπωρούν. Ακριβώς. Στην εφορία πληρώνεις για να πας να μεταφέρεις από τη ΔΕΗ στην εφορία το χαράτσι και να το αποσυνδέσεις. Σωστό. Τώρα, λογαριασμό. Φορολογείται ο αέρας στην Ελλάδα? Φορολογείται. Φορολογείται, Γιώργο μου. Αποκλειστικό. Φορολογείται. Δεν θα ήθελα να είχαμε αυτή την αποκλειστικότητα. Φόρος και στον αέρα. Κύριε Παντελή. Γιώργο μου, εδώ το θέμα είναι το εξής. Ότι αν εξαιρέσουμε τις πολυκατοικίες, όλα τα άλλα τα ακίνητα στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Έχουν το δικαίωμα του αέρα, αυτό που λέμε υψούν. Δικαίωμα εισυψούν, τη δυνατότητα να χτίσουν από πάνω ένα όροφο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν σε περισσότερες των περιπτώσεων έχει προσδιοριστεί, ναι, μαζί με το νέο φόρο στα ακίνητα που θα μπει από την 1η-1η του 2014, αυτό θα θεωρηθεί σαν οικόπεδο και θεωρείται σαν οικόπεδο και θα πρέπει να δηλωθεί στο έτσι. Θα φορολογείτε? Και θα πάει κανονικά, Γιώργο μου, με το τετραγωνικό όπως πηγαίνει το οποιοδήποτε άλλο δηλαδή, οικόπεδο. Δηλαδή έγραψε ένας πατέρας. Ένας πατέρας, μια οικογένεια, δύο παιδιά. Στο ένα παιδί έδωσε το ισόγειο, στο κορίτσι έδωσε τον πρώτο όροφο. Τα κορίτσια πάντα παίρνουν τον πρώτο όροφο, κύριε Θεοτοκά, το ξέρετε από το πτυχίο. Και ο αέρας μισός-μισός. Και δίνει και τον αέρα στην κόρη και της λέει: ξέρεις τι, άμα κάνεις μωρά, γιατί οι γη φεύγουν, πάνε με τις νύφες. Πάρε και τον αέρα. Τώρα θα λέει: ο αέρας είναι οικόπεδο, Γιώργο. Μπράβο, είναι ο αέρας είναι οικόπεδο. Είναι ξεχωριστό εμπράγμα το φορολογείται και ο αέρας. Ναι. Να σας πω να πω τη γνώμη μου. Ναι, κύριε Θεοτοκά. Πιο λογικό το θεωρώ να φορολογείται ο αέρας, που σημαίνει ότι υπάρχει αστικό ακίνητο, από το να φορολογείται ένα κτήμα εγκαταλελειμμένο. Μάλιστα. Ο γρίφος και οι παγίδες. Πιο παράλογο ή πιο επαχθές είναι να φορολογείται μια άχρηστη περιουσία χωρίς αξία. Σωστό. Σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Έτσι. Ενώ ο αέρας είναι μια ενδυνάμει περιουσία. Όπως το λέτε είναι. Και μια που μιλάμε για ένα κίνητρο αξιοποίηση. Υπάρχει περίπτωση. Εσύ που είχες κάνει πριν από 10 χρόνια και είχες βάλει στο συμβόλαιο ότι θα υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Ναι. Έτσι. Η αέρινη στήλη που λένε η νομική μας. Ναι. Αυτό λοιπόν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει σήμερα. Γιατί η πολεοδομική νομοθεσία ήρθε και είπε στο σπίτι σου, στην περιοχή σου, ναι, δύο όροφοι, δεν υπάρχει ούτε περίπτωση να χτίσει ένα τετραγωνικό. Ωστόσο το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που το εμπράγματο, ένα εμπράγματο δικαίωμα και εδώ η νομοθεσία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Σαφής. Η νομοθεσία, η διάταξη. Θα φορολογήσετε για κάτι που δεν μπορεί να χτίσει. Πώς δηλώνονται. Να μου πείτε λίγο και για τα αυθαίρετα, σας παρακαλώ. Γιατί δέχτηκα χθες μηνύματα και μου λένε: Μάγδα, μην ξεχάσετε τα αυθαίρετα την Κυριακή. Τι γίνεται με τα αυθαίρετα, πώς δηλώνονται τα αυθαίρετα.
Ξαναδηλώνονται στο Ε9, δηλώνονται ξανά στην εφορία. Πώς φορολογούνται αυτά? Γιώργο, κοίταξε να δεις. Έχουμε υποχρέωση, ξεκινήσω με τους ημιυπαίθριους χώρους, αυτούς όλους να τους δηλώσουμε μέσα στη δήλωσή μας, είτε ότι τους βάζουμε στο Ε1, δηλαδή είναι κατοικία μας, πρώτη ή δεύτερη κατοικία, είτε στο Ε2 σε περίπτωση που αυτό το ακίνητο που έχουμε τον ημιυπαίθριο χώρο το εκμεταλλευόμαστε. Εδώ θα έχω πρόβλημα όσον αφορά το θέμα των τεκμηρίων. Δηλαδή θα έχω αύξηση των τεκμηρίων. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα επακόλουθα που έχει σε ΕΚΑΣ, σε συντάξεις, έτσι, εκτός από τους φόρους, γιατί έχει και τα αποτελέσματα τα από πίσω το θέμα των ημιυπαιθρίων. Από εκεί και πέρα μπαίνει ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά τα αυθαίρετα τα οποία έχουν νομιμοποιηθεί. Υπήρχαν κάποια τα οποία ήταν δηλωμένα αυτά στις χρονιές. Το είχαν δηλώσει έστω και αν δεν είχαν την οικοδομική άδεια. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζοντας την όλη λογική των εγκυκλίων, δεν έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα με χαρτί. Λέει σαφής, θα δηλωθούν, αλλά τώρα, δεν υπάρχει εγκύκλος που θα το προσδιορίζει. Ρωτάνε πολλοί ναυτικοί, μόλις είδαν το διοικητή του ΝΑΤ. Μόλις είδαν το διοικητή του ΝΑΤ, ρωτάνε οι ναυτικοί και λένε: εγώ είμαι σε ένα πλοίο 8 μήνες και ταξιδεύω έξω. Και μου ζητάει το 25% του εισοδήματος σε αποδείξεις. Και εγώ που έπιασα μια Ναμβέρσα, έπιασα, πέρασα τον Μπέι και πέρασα Μπαρτσελώνα, το, πώς το λένε, την, που γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μετά την Αθήνα. Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, ναι. Έπιασα και μια Γένοβα, ναι. Πριν είχαν γίνει. Μπράβο. Έπιασα και άντε και μια Μάλτα. Και να πειραιά, εδώ είσαι καλά. Εδώ είσαι καλά. Κοιτάξτε, γιατί είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, μην αν είσαι έξω, απέναντι. Τι κάνεις. Αυτοί που έχουν οικογένεια είναι τυχεροί. Τυχεροί εισαγωγικά. Γιατί η οικογένειά τους στην Ελλάδα καταναλώνει προφανώς. Ναι, και αυτοί που δεν έχουν οικογένεια, βέβαια, θα πρέπει να πληρώσουν την εφορία να έχουν αποδείξεις. Ένα καπετανάκι δηλαδή. Το οποίο θα είναι πρέπει έξω. Να γίνει μια εξαίρεση. Όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Και σας συγχαίρω, κύριε διοικητά, για αυτό το οποίο λέτε. Τώρα, ρωτάνε πάρα πολύ βεβαιώσεις ΝΑΤ. Από τον υπολογιστή. Βάζουμε το γιο, τον εγγονό, τον ανιψό και μας βγάζει τη βεβαίωση. Σωστό? Βάζουμε και το φοροτεχνικό, γιατί όλοι θα κάνουν δηλώσεις ηλεκτρονικά. Σωστό. Η έκδοση της βεβαίωσης είναι ενταγμένη στη συνολική διαδικασία υποβολής της δήλωσης. Μάλιστα. Εκείνος λοιπόν ο οποίος θα αναλάβει την υποβολή της δήλωσης, την αποστολή της ηλεκτρονικά, είτε είναι ο φοροτεχνικός, είτε είναι ο ανιψιός, είτε είναι ο γιος, είτε κάποιος φίλος, αυτός μπορεί να φροντίσει να βγάλει και τη βεβαίωση. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν αποσυνδέουμε τις δύο διαδικασίες για να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Γιατί όλοι σπέβδουν να βγάλουν τη βεβαίωση μόνοι τους, και αν δεν μπορούν, καταφεύγουν σε κάποιο γνωστό. Επειδή ξέρετε, υπάρχει, κύριε, αυτή η νοοτροπία να μαζέψω πρώτα τα χαρτιά μου, να το πω απλά, και μετά να πάω στο φοροτεχνικό. Σαφής. Δεν σκέφτεται κάποιος ότι αφού θα πάει στο φοροτεχνικό και θα κάνει χρήση του υπολογιστή, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί λοιπόν, μέσα από αυτό το ετοιμάζουμε. Ένα λεπτό. Ετοιμάστε την κάρτα 888 να δούμε το χαράτσι όλη την Ελλάδα και πάω Ρωμανιά. Κύριε Ρωμανιά, ξέρετε τι μου αποκάλυψε τηλεφωνικά ο διοικητής του ΝΑΤ? Για να ακούσουμε. 8 συνταξιούχοι στο ΝΑΤ. Ένας ναυτικός ή 7 ένας. Τέσσερις. Τέσσερις τελικά είναι. Τέσσερις συνταξιούχοι, 4,2 συνταξιούχοι, προς έναν ενεργό ασφαλισμένο, προς έναν εργαζόμενο. 4,2. Σε άλλο, 4,2 σε άλλο ταμείο τελικά. Μιλούσα με άλλο διοικητή. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. 4,2 συνταξιούχοι που τους συντηρεί ένας ναυτικός. Έτσι. Ναι. Άρα το ταμείο πρέπει να βρει λεφτά από το κράτος. Και αν δεν βρει λεφτά από το κράτος, θα μειώνονται οι συντάξεις. Γιώργο, είναι γνωστό το πρόβλημα του Ταμείου Ναυτικών. Έτσι, βέβαια, θα πρέπει να πω ότι παλαιότερα η σχέση ήταν πολύ χειρότερη. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα πρόβλημα. Και μην ξεχνούμε ότι και στις τελευταίες μειώσεις οι συντάξεις των ναυτικών μειώθηκαν από το πρώτο ευρώ. Η τελευταία μείωση που έγινε. Δεν είναι αληθές. Κύριε Ρωμανιά, αν μου επιτρέπετε, στην τελευταία μείωση του 2013 εξαιρέθηκαν οι συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ. Ναι, η προηγούμενη μείωση όμως. Στην προηγούμενη ήταν 7%. Ήταν για το 2012 ήταν 7% έτσι, για όλους. Συμφωνώ. Έτσι είναι. Έτσι. Για το 2012. Λοιπόν, η τελευταία είναι κλιμακωτή με όριο τα 1.000 ευρώ. Κάτω από τα 1.000 ευρώ δεν υπάρχει μείωση. Πάμε τώρα. Μόνο με την τελευταία. Τώρα να δούμε το χαράτσι που έρχεται 22. Να το διευκρινίσουμε. Αυτό το χαράτσι που δείχνουμε τώρα, κύριε Χριστόπουλε, είναι το χαράτσι που θα έρθει 22 του μηνός, τώρα, άλλη εβδομάδα. Που ξεκινάει με τη νέα διαδικασία μετά της Παναγίας, του νόμου. Μετά του Αγίου Πνεύματος, συγγνώμη. Θα είναι λίγο
Ελαφρότερο Γιώργο. Λίγο ελαφρότερο θα είναι. Ναι. Λίγο μικρότερο. Φίλες και φίλοι. Ναι, καλά, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πολιτική διαφορά τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί παρά το ότι είναι λίγο μειωμένο, δυστυχώς τα έξοδα είναι κατά πολύ αυξημένα. Λοιπόν, τα χαράτσια από εδώ και μπρος θα τα διακρίνουμε αναλόγως των εορτών. Αυτό το χαράτσι είναι του Αγίου Πνεύματος. Το χαράτσι που θα δείξουμε μετά είναι της Παναγίας, το άλλο. Και το άλλο χαράτσι είναι από 1η-14η το Αγίο Βασιλιάτικο. Το άσχημο είναι ότι έχουμε πολλές γιορτές γιορτές στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το άσχημο. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, το χαράτσι σε όλη την Ελλάδα που θα πληρωθεί. Και να πούμε και καλημέρες. Λοιπόν, ξεκινώντας από 22 την Αθήνα. 22 Ιουνίου το χαράτσι μέσω ΔΕΗ ή αν πάμε στην εφορία, πώς θα δίνουμε. 10 ευρώ, Γιώργο. 10 ευρώ. Εντάξει, το είχαν 50, το κατεβάσανε. Μάλιστα. Τώρα με τον φορολογικό νόμο. Πάμε λοιπόν, 22 Ιουνίου. Έρχεται το εξής χαράτσι για τα σπίτια. Μάγδα. Ξεκινάμε λοιπόν από το Περιστέρι, Αιγάλιο και Κυψέλιο, που θα κληθείτε να πληρώσετε από 270 έως 360 ευρώ. Σε πόσες δόσεις, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να πληρωθεί αυτό το χαράτσι? Σε πέντε, Γιώργο. Σε πέντε διμηνιαίες. Πέντε διμηνιαίες δόσεις. Δηλαδή, 10 μήνες πρέπει να μαζεύει λεφτά ο κόσμος. Πέντε λογαριασμούς, Γιώργη. Πέντε λογαριασμοί της ΔΕΗ που έρχονται. Ερώτημα. Δεν θέλω να το πληρώσω με το ρεύμα, γιατί είναι πολύ το ρεύμα. Και πέφτει μεγάλο βάρος σε μένα. Τι κάνω? Πάω στην ΔΕΗ, δηλώνω ότι στείλτε το μου στην εφορία. Μάλιστα. Και μπορώ να κάνω εκεί κουμάντο, να κάνω διακανονισμό, να κάνω οποιαδήποτε δυνατότητα. Αυτό είναι πλέον νομοθετημένο, η ΔΕΗ οφείλει να το κάνει. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μπαίνοντας στην εφορία πληρώνω και είσοδο. Τα 10 ευρώ. Κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ? Όχι, σε καμία περίπτωση, Γιώργο, δεν μου κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ. Έτσι, μην υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να πάω πρώτα στη ΔΕΗ να το δηλώσω, ή μπορώ να πάω κατευθείαν στον έφορο και να του πω, κύριε έφορα, εγώ θέλω. Στη ΔΕΗ για να φύγει, να αποσυνδεθεί από το λογαριασμό, να φτάσει στην εφορία. Έχουμε λοιπόν Περιστέρι, Αιγάλιο, Κυψέλη, 270 έως 360 ευρώ το χαράτσι. Συνεχίζουμε με Αγία Παρασκευή, Μαρούση και Ερυθρέα από 840 έως 950 ευρώ. Άγια Νάργυρη, Κερατσίνη, Πέραμα, 280 έως 350 ευρώ. Βύρονας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, 350 έως 460 ευρώ. Κηφισιά, Γλυφάδα, Ψυχικό και Πεύκη, 1420 έως 1900. Είναι ανεβασμένες οι τιμές, πολύ. Είναι λόγω των αντικειμενικών. Άλυμος, Παλαιό Φάλιρο και Πεντέλη από 950 έως 1560 ευρώ. Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Μεταμόρφωση, 350 έως 720 ευρώ. Πολλά τα λεφτά, παιδιά. Πού να τα βρεις τώρα με ανεργία? Το ξέρω. Κάτι να ζητήσεις από τον άνεργο, πάμε. Χαϊδάρι, Δάφνη και Μελίσια από 440 έως 920 ευρώ. Κέντρο Αθήνας, 420 έως 1460 ευρώ. Και πάμε Θεσσαλονίκη μας. Πάμε να δούμε τι θα πληρώσει λοιπόν Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που θα πληρώσετε από 410 έως 1690 ευρώ. Με ρωτάτε πάρα πολύ, γιατί είναι ανεβασμένο το κέντρο της Θεσσαλονίκης τόσο πολύ? Παιδιά, όλη η παραλία της Θεσσαλονίκης πληρώνει όπως το κέντρο. Ναι. Θεωρείται μια από τις πιο ακριβές περιοχές, διότι έχει θέα. Βλέπει το Θερμαϊκό. Φανταστείτε να βλέπει και τον Τόμψεν πόσο θα πλήρωνε. Πάμε. Ευκαρπία και Εύοσμος. Γιώργο. Ναι. Ευκαρπία... 480 έως 660 ευρώ. Μόλις άκουσες Τόμψεν, έπαθες blackout. Ναι, εγώ να δεις τι παθαίνω. Νεάπολη και Πηλαία. 480 έως 950 ευρώ. Θέρμη και Καλαμαριά. Θέρμη και Καλαμαριά, 600 έως 1020 ευρώ. Πες μια καλημέρα στο Χάρη Κλίν. Στο καλό μας φίλο. Στον κύριο Χάρη Κλίν. Στο Χάρη Κλίν το φίλο πάρα, μου. Λοιπόν, εδώ ταιριάζει, Γιώργο. Είναι ακριβό να έχεις το τίτλο της νύμφης του Θερμαϊκού, έτσι. Βέβαια, πληρώνεις τη θέα, κατάλαβες τώρα. Το τίτλο, νύμφη. Λοιπόν, η Αμπελόκηπη στη Θεσσαλονίκη 320 έως 540 ευρώ. Καλοχώρη και Επανομή 420 έως 660 ευρώ. Λαγκαδάς 520 έως 660 ευρώ. Ναι, Μενεμένη. 510 έως 610 ευρώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κεστελίδη. Υπηρετούσαμε μαζί τη θητεία μας. Ζαχαροπλάστη στη Μελεμένη. Στο στρατό ήταν μαγειράκος. Και Πανόραμα. Πανόραμα εκεί τη Σουχτεράδα. Πράγματι είναι και ωραία περιοχή. Τι να κάνουμε. 1100 έως 1420 ευρώ. Θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα με την κυρία Κορσάνο. Εσύ πας αριστερά της και εγώ από εδώ. Ναι. Κυρία Κορσάνο, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς? Έρχεται η Τρόικα. Μάλιστα ο Τόμψεν πιέζει και η Τρόικα από τον Αύγουστο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Φαντάζεστε, κύριε Ρωμανιά, τι έχει να γίνει και αγαπητέ κύριε Παντελή. Πολύ σωστά το λέτε. Τι σημαίνει έρεται η προστασία του πληστηριασμού? Σημαίνει ότι η πρώτη κατοικία θα μπαίνει σε δοκιμασία? Λοιπόν, να πούμε τι ισχύει μέχρι τώρα. Ότι για χρέη μέχρι 200.000 ευρώ και μάλιστα, εφόσον χρωστάμε στην τράπεζα, προστατεύεται το σπίτι μας από τον πληστηριασμό. Κατασχέσεις γίνονται.
Επίσης, όταν χρωστάμε σε ιδιώτη, οι πληστηριασμοί γίνονται. Δηλαδή, πολλά σπίτια χάνονται, κύριε Αυτιά. Να μην νομίζει κανείς ότι η κύρια κατοικία είναι στο απειρόβλητο. Όταν χρωστάμε στην εφορία, στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληστηριασμοί γίνονται. Άρα, αυτή η προστασία που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι όταν χρωστάμε στην τράπεζα μέχρι 200.000 ευρώ, τότε μπορεί να γίνει κατάσκευση αλλά όχι πληστηριασμού σπιτιού μας. Σιγά-σιγά αυτοί θέλουν βηματάκι-βηματάκι. Αυτό να σταματήσει να ισχύει. Ερώτημα. Πριν μου τη φέρει η Τρόικα και χάσω το σπίτι μου, μπορώ να πάω στον τραπεζίτη και να του πω, έλα εδώ, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά, να φτιάξω τη ρύθμιση μου κλπ. Να τα βρω λίγο. Είμαστε λοιπόν στο στάδιο ψήφισης ενός νόμου που θα βοηθάει ανθρώπους που έχουν ληξιπρόθεσμες ή δεν έχουν. Λέγανε να είναι οι ενήμερες οφειλές. Τα κόκκινα δάνεια. Τώρα το πήγανε στα πορτοκαλί δάνεια. Δεν ξέρω με το χρώμα πηγαίνουν. Δηλαδή για ανθρώπους που έχουν ληξιπρόθεσμες και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να μπορεί να γίνει κάποια ρύθμιση. Αλλά βάζουν πάρα πολλές προϋποθέσεις. Πάμε λοιπόν στα δάνεια 820 κάρτα. Ελάτε φίλες και φίλοι. Ελάτε κυρία Κορσάνου, θέλω να πάρετε θέση. Να δούμε φίλες και φίλοι αυτές τις ρυθμίσεις για τα δάνεια. Ξέρετε, αυτή η ρύθμιση των δανείων είναι ψίχουλες πλαχνίας. Έτσι τα έχω χαρακτηρίσει κύριε Ρωμανιά. Όταν κόβεις 40% κόβεις 40% και 50% το μισθό και τη σύνταξη, πρέπει στη ρύθμιση των δανείων να είσαι περισσότερο χαλαρός. Γαλαντόμος. Να είσαι γαλαντόμος, σωστά το είπατε. Βοηθάω περισσότερο. Έτσι. Διότι όταν σου λέει 25.000 ευρώ. Ο άλλος είναι σε οικονομική. Και δεν είναι πραγματική. Και πιο δίκαιος, μπράβο. Έτσι, πραγματική. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλώ πριν ξεκινήσουμε, σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Κορσάνου. Αν θέλω να πάω να κάνω ρύθμιση για το δάνειό μου, πληρώνω 50 ευρώ στην τράπεζα. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια έξοδα για έξοδα φακέλου και τα λοιπά που το ονομάζουν έξοδα. Το οποίο είναι τελείως παράνομο και τελείως έολα. Πάμε κατευθείαν. Να σου είναι παράνομα και όλα. Έτσι, μπράβο. Αν είναι να σώσεις το σπίτι σου, άκουσε με. Διότι Μάρδα. Σε παίρνει ο άλλος Γιώργο και είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Πραγματικά δεν έχετε το ειστήριο να πάει στην τράπεζα για να κάνει το διαγωνισμό. Έχεις πει σε εκκλησία και να με ρίξεις λεφτά, να ανάψεις και ρίδες, κοιτάξει ο Πίτρου σου σπίτι και κάτω καλά. Στην τράπεζα για το διακανονισμό. Αυτό είναι τεβατσιλίκη. Πάμε λίγο. Έτσι δεν είναι κύριε Κορσάνου. Σωστά, τα λες ωραία. Μαγδά, απαλούν τα λεφτά άμα θέλουν. Δεν είναι τα 50 ευρώ. Άστο τώρα, πάμε. Εγώ όμως οφείλω να το μεταφέρω Γιώργο γιατί το ζητάει ο κόσμος. Ερωτήσεις για τα δάνεια. Παρακαλώ. Ποιες αφορούν νέες ρυθμίσεις, κύριε Κορσάνου. Λοιπόν, και πάλι φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όχι εμπόρους. Αυτοί οι καημένοι έμποροι δεν τους βοηθάει κανείς. Γι' αυτό προσπαθούν πάμε τώρα να βάλουν κάποιες συνεργασίες. Άρα η ρύθμιση αφορά, πάμε στην κάρτα ποιους. Μισθωτούς συνταξιούχους ανέργους. Παρακαλώ. Στην προηγούμενη κυρίστε. Τρέξατε, παιδιά. Μισθωτούς, το λέμε και δυνατά, μισθωτούς συνταξιούχους ανέργους. Φυσικά πρόσωπα δηλαδή. Άρα λοιπόν οι έμποροι δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση την οποία καθόρισε ή θα καθορίσει ο αντίστοιχος υπουργός, ο κύριος Κορδάς. Γιώργο και... Ερώτηση δεύτερη. Ποια είναι τα δάνεια που ρυθμίζονται. Λοιπόν, ενυπόθηκα δάνεια, δηλαδή δάνεια που έχουν εξασφαλιστεί με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη. Αυτά είναι τα στεγαστικά και μπορεί να είναι και κάποια καταναλωτικά. Άρα, αν χρωστάμε σε πιστωτικές κάρτες, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη ρύθμιση. Να ενημερώσουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός ο νόμος που θα ψηφιστεί, σαν να λέμε, χωρίζεται σε δύο μέρη. Να απαντήσουμε πρώτα στην ερώτηση. Ποια είναι τα δάνεια που ρυθμίζονται. Ενυπόθηκα δάνεια, δηλαδή δάνεια που έχουν προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη, συνήθως αυτά είναι τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά, όχι οι πιστωτικές κάρτες. Σωστά. Την πιστωτική κάρτα όμως, κυρία Κορσάνου, τι μπορούμε να πάμε στο νόμο Κατσέλη. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτός ο νόμος ψηφίζεται χωρίς να λέμε σε δύο στάδια. Για αυτούς που έχουν όλες αυτές τις δύσκολες προϋποθέσεις, που πρέπει όλες μαζί να συντρέχουν και μπορούν να πετύχουν μία ρύθμιση για 4 χρόνια να έχουν το 30% του εισοδήματός θα δώσει, και για τους υπόλοιπους που δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις να μπουν στο νόμο Κατσέλη. Σωστό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είναι ερωτήσεις δικές σας και απαντούν οι ειδικοί. Τι εισόδημα θα πρέπει να έχω, κυρία Κορσάνου, για να μπορέσω να κάνω αυτή τη ρύθμιση. Οικογενειακό εισόδημα λοιπόν 25.000 ευρώ και για πολίτεκνους και ανάπηρους αρχίζει να υπάρχει μια κοινωνική ευαισθησία, τουλάχιστον έτσι θέλει να δείξουν, 30.000 ευρώ. Αλλά να έχει μειωθεί κατά 20% τα τελευταία 4 έτη. Δηλαδή, αν έχει μειωθεί 19% δεν με περιλαμβάνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, εάν έχω 26.000 ευρώ, 25 και 1 ευρώ. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να μπω στη ρύθμιση. Δεν Όχι, είναι λίγο εμπεγμός. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Και ποια είναι και η διαδικασία για να γίνει αυτή. Πρέπει δηλαδή, να πας στην τράπεζα, να κάνεις αίτηση, να φέρεις όλα σου τα δικαιολογητικά. Πόσες προϋποθέσεις είναι για να εισαχθείς σε αυτή τη ρύθμιση. Σε αυτή τη ρύθμιση, σωρίεται. Έχουμε εδώ και στις ερωτήσεις. Αξία του σπιτιού, αξία της υπόλοιπης περιουσίας, αξία των καταθέσεων, αξία του υπολείπου του δανείου. Οροσκόπο ρωτάει. Δεν ρωτάει. Την ώρα που γεννήθηκες ρωτάει. Αν έχεις κάνει ευχέλιο ρωτάει. Αν έχεις θείο το Ρωμανιά ρωτάει. Όχι. Σωστά. Θα ρωτήσουμε λοιπόν αν έχω περιουσία, κύριε Κορσάνου.
Τι γίνεται. Τι αξία πρέπει να έχει η περιουσία μου. Πάμε. Λοιπόν, αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας όχι πάνω από 180.000 ευρώ και τους πολύτεκνους όχι πάνω από 200.000 ευρώ και οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ και τους πολύτεκνους 15.000. Βλέπετε τι προϋποθέσεις. Μισό λεπτό. Γιατί βάζει. Κύριε Παντελή, ακούγεστε. Βλέπετε για τι προϋποθέσεις. Γιατί βάζει. Ένα λεπτό. Γιατί βάζει. Τι κατάθεση έχω εγώ στην τράπεζα προκειμένου να μου ρυθμίσει το δάνειο και βάζει, λέει, 10 χιλιάρικα. Για τους απλούς πολίτες και 15 για τους πολιτικούς. Πάμε πρωτήτερα, έχει βρει την κλειδαρότρυπα. Ναι, και κοιτάζει ακριβώς. Ποιο μυαλό τα έχει αυτά. Τυχόν έχει κάπου να τα πάρω. Δηλαδή, έλεος, αν έχει μείνει κάποιο ένα κομπόδεμο που του χρειάζεται σε όλα ανάγκη. Αν πήγε σε κανένα νοσοκομείο άνθρωπο και του πει έχει 10.000 και ένα ευρώ, του λέει, κοίταξε, εσύ είσαι έξω. Έχεις λεφτά. Εσύ είσαι. Έχεις λεφτά. Έχουμε λίγο τις ερωτήσεις να κερδίσουμε χρόνο. Αυστηρά. Τι κερδίζει ο δανειολήπτης. Επόμενη κάρτα. Αν υποκτήσει αυτή τη ρύθμιση, κύριε Κωνσταντίνη. Για τέσσερα χρόνια λοιπόν θα πληρώνει το 30% του εισοδήματός του σε δόση δανείου. Και όχι παραπάνω. Είναι η επόμενη ερώτηση. Τι κερδίζει ο δανειολήπτης. Τι κερδίζει ο δανειολήπτης. Για τέσσερα χρόνια λοιπόν. Όπως το είπαμε πιο πριν, για τέσσερα χρόνια θα καταβάλει δόση που δεν θα ξεπερνά το 30% του εισοδήματός του. Επόμενη ερώτηση. Δεν θα έχει διαγραφή χρέους μόνο αν πάει στο νόμο Κατσέλη. Ερώτηση. Ποια είναι η διαδικασία, κύριε Κωνσταντίνο, που πρέπει να ακολουθήσω. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να πάει στην τράπεζα, να υποβάλει φάκελο και σε σύντομη προθεσμία, λέει, μέσα σε 6 μήνες από όταν θα ψηφιστεί ο νόμος. Μετά δεν μπορεί να πάρει όλα τα δικαιολογητικά, να αποδείξει τα δεδομένα. Το αυτό δεν είναι εύκολο και θέλω σημείο αυτό να καλέσω τον κόσμο και να τον ενημερώσω ότι για αυτά τα θέματα, αν θέλει, μπορεί να προσέρχεται στο Σύνδεσμο Υποστήριξης και Ενημέρωσης Καταναλωτών, το ΣΥΠΕΝΚΑ, που ξεκίνησε τη λειτουργία. Πώς λέγεται, αργά, αργά. Σύνδεσμος Υποστήριξης και Ενημέρωσης Καταναλωτών, ΣΥΠΕΝΚΑ.gr. Μπορεί να μπει να δει την σελίδα μας. Επόμενο και να ερώτημα. Βοηθήσει με όλες αυτές τις αυτό που είπε τώρα και ο Σαν είναι πολύ σημαντικό. Εδώ και μέρες ακούμε, το ανέδειξες και εσύ νομίζω και χθες στο ραδιόφωνο, ότι υπάρχουν ορισμένοι επιτίδιοι που έχουν βγει στην αγορά. Του λέει, δώσ' μου σε παρακαλώ 100-200 προκαταβολή και εγώ θα σου σώσω. Μάλιστα, υποσχονται ακόμη μέχρι και που θα πληρώσει μόνο 10%. Αυτούς θα τους καταγγέλουν, τους επιτίδιους. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή στον μόνο κόσμο. Σε μεγάλη προσοχή, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί κυκλοφορεί κομπογεννητισμός. Να προσέχουν οι άνθρωποι ακριβώς. Που απευθύνονται. Πάμε στο επόμενο. Το δάνειο θα πρέπει να είναι ενήμερο, δηλαδή θα πρέπει να το πληρώνει ο δανειολήπτης. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να είναι ενήμερο. Αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο, διότι πρέπει να βοηθηθεί αυτό που δεν μπορεί να πληρώνει. Πρέπει να το πληρώνει. Και αν δεν μπορεί να πληρώνει ο δανειολήπτης, επόμενη ερώτηση, Μάγδα. Αν έχει μήνες να πληρώσει τις δόσεις των δανείων του, τι κάνει, και είναι χιλιάδες αυτές οι οικογένειες που αδυνατούν. Πολύ σωστά. Περνούν 3-5 μήνες, 7 μήνες, δεν πληρώνουν. Τι γίνεται σε αυτήν. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μένουν απροστάτευτοι. Έχουν το δικαίωμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να κάνουν αίτηση στο ειρηνοδικείο. Και όντως έχουν βγει αποφάσεις που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάμε τώρα στις πιστωτικές κάρτες που είναι και πολλοί που μας στείλετε αυτό το ερώτημα με τις πιστωτικές κάρτες και λέτε έχω πιστωτικές κάρτες που δεν έχω πληρώσει έτσι και έχω μήνες να πληρώσω τις δόσεις. Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει Γιώργο γυναικείο πορτοφόλι που να μην έχει πιστωτικά. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Και δεν υπάρχει άντρας που είναι σύζυγος της γυναίκας με το γυναικείο πορτοφόλι που να μην έχει τρελαθεί με το πώς θα πληρώσει. Αυτό που λέει είναι το λιγότερο. Το χειρότερο από όλα είναι να έχει υπογράψει ο άντρας, να έχει δώσει την πιστωτική στη γυναίκα και να τη έχει αλλάξει τα φώτα η γυναίκα της πιστωτικής. Πάμε. Πάμε στο πρώτο σενάριο. Εκεί. Γιατί όλες οι πιστωτικές που έχουν οι γυναίκες το όνομα του άντρα φέρνουν. Μην έχει καμιά. Τι να κάνουμε, παιδιά. Έτσι αλλάζετε τα φώτα. Εσείς δεν λέτε ότι οι γυναίκες είναι κολόγες. Οι γυναίκες έτσι και πιάσουν πιστωτική. Σωστά. Την πεθαίνουν. Λοιπόν, κυριολεξία. 2-10-48-0-171 και 2. Γυναίκες, στηρίξτε την εκπομπή. Παρακαλούμε πολύ για τις πιστωτικές. Έχω λοιπόν πιστωτικές. Τι κάνω λοιπόν με τις πιστωτικές. Εφόσον έχω πιστωτικές που δεν ενυπόθηκα δάνεια, δεν μπορώ να μπω στη ρύθμιση με τα 4 χρόνια. Άρα θα κάνω έτσι στο ειρηνοδικείο. Εφόσον έχω και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Άρα μπορώ να βοηθηθώ. Αν έχω δάνειο πάνω από 200.000 ευρώ και δεν μπορώ να το πληρώσω, κινδυνεύει το σπίτι μου. Είναι κεφαλαιώδες ερώτημα. Η Τρόικα δεν θα αστείευεται, να το ξέρετε. Τρόικα είναι Τρόικα. Έβαλε κάτω τους μισθούς και τους πέθανε. 50% κάτω. Είπε 6 φορές πάνω τα καύσιμα, 6 φορές. 6 φορές η φόρη των καυσίμων, 6 φορές. 72 αυξήσεις φόρων, 72 αυξήσεις φόρων. Είπε περικοπή φαρμάκων, περικοπή φαρμάκων. Είπε αυτό, εκείνο και τ' άλλο και ορίστε. Τα λάθη επιλαθών που εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα ηθελημένο λάθος για να προστατευτούν οι άλλοι και να πάρει η χώρα αυτό το δρόμο που πήρε δυστυχώς της δυστυχίας. Έλα.
Λοιπόν, πραγματικά μπορεί να χαθεί το σπίτι σου. Και όντως βγαίνουν πάρα πολλά σπίτια σε πληστηριασμό για χρέη πάνω από 200.000 ευρώ. Να το ξέρουμε αυτό. Δεν φοβίζουμε τον κόσμο, αλλά να προσέχει και να προσπαθήσει να ρυθμίσει τα δάνειά του, γιατί κινδυνεύει το σπίτι του. Πάμε. Μέχρι να εκδικαστεί όμως τώρα, κυρία Κορζάνου, η αίτησή μου στο ειρηνοδικείο, γιατί αυτό απαιτεί πολλά χρόνια. Δυστυχώς δίνονται δικάσεις. Με διορθώνετε μετά χρόνια. Από 5-6 7 χρόνια. Τι γίνεται με το σπίτι μας, λοιπόν, προστατεύεται. Μέχρι τότε δεν προστατεύεται, αλλά με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής μπορεί να διατάξει ο δικαστής. Μέχρι να γίνει το δικαστήριό μου μετά από κάποια χρόνια, να είναι προστατευμένο το σπίτι μου εφόσον καταβάλει ο δανειολήπτης μια χαμηλή δόση. Μα εδώ είναι μια διαδικασία που λέτε λοιπόν. 100 ευρώ. Όσο το θέμα μου είναι στα δικαστήρια, μπορεί να με βγάλει έξω η Τρόικα από το σπίτι μου. Αν δεν έχω πάρει προσωρινή διαταγή, βέβαια και μπορεί. Άρα πρέπει να πάρω προσωρινή διαταγή. Ποιο είναι διαταγή. Το κλειδί, η προσωρινή διαταγή. Σωστά. Μάλιστα. Όταν καταθέσω την αίτηση, παίρνω προσωρινή και είμαι εξασφαλισμένος και δεν φοβάμαι τίποτα. Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Για το τέλος, Γιώργο, σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι να εκδικαστεί που θα εκδικαστεί το 2018. Αν κύριε Κορσάνου, το λένε πολύ αυτό, Γιώργο, αν η αίτησή μου στο εφετείο απορριφθεί τελικά. Στο ειρηνοδικείο μου, συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Απορριφθεί και κάνω έφεση, προστατεύεται, κύριε Κορσάνου. Μέχρι τώρα αυτό είναι ένα θέμα, διότι όλοι όσοι πάνε στο ειρηνοδικείο δεν δικαιώνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που απορρίπτεται η αίτησή του και θέλουν ξανά να πάνε στο μονομελές πρωτοδικείο. Δύσκολα πράγματα. Μέχρι τώρα δεν προστατευόταν, τώρα θα προστατεύεται. Άρα υπάρχουν βελτιώσεις στο νόμο Κατσέλη. Και αν πάω στο ειρηνοδικείο, μπορεί να διαγραφεί μέρος του δανείου μου. Έχει αποδείξει δικαιοσύνη. Βεβαίως, και έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις που έχει βοηθηθεί πολύ κόσμο. Η πιο τρανταχτή περίπτωση που έχουμε. Πάμε να κάτσουμε για να μας πει την περίπτωση. Καθίστε και εσείς και η πιο τρανταχτή περίπτωση είναι μια οικογένεια ανέργων. Έμεινε άνεργη και η γυναίκα και ο άντρας. Σιτίζονται από το κοινωνικό παντοπολείο. Πραγματικά δυσκολεύονται. Και ο δικαστής κατάλαβε τα δεδομένα τους για 3 χρόνια να μην πληρώνει μάλιστα. τίποτα η γυναίκα. Διαδίκασε πάμε... μηδενικές καταβολές και μετά από 3 χρόνια να ξεκινήσει να πληρώνει. Εδώ να σημειώσουμε θετικές αποφάσεις. Να πούμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει σταθεί όχι απλά στο ύψος της. Οι Έλληνες δικαστές έχουν αποδείξει πόσο στηρίζουν τη χυμαζόμενη ελληνική οικογένεια από όλες αυτές. Από όλα αυτά τα οποία σωστά. έχουν υποστεί λόγω της Τρόικας. Να προσθέσω και ένα ερώτημα. Αμέσως. Ο πρόεδρος του ΝΑΤ είναι δικηγόρος και είναι μαζί μας. Δεν έχω λογιστή, δεν έχω ίντερνετ, δεν έχω τίποτα. Μπορώ να πάω στην εφορία να μου φτιάξει τη δήλωση, κύριε Αλεξιάδη. Δυστυχώς όχι. Πώς όχι. Δυστυχώς... Πού θα πάω, στον παπά της ενορίας. Υπάρχει μια ασαφής εγκύκλειος γύρω από αυτό το θέμα, αλλά οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Ένα λεπτό. Ανήμποροι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν τη δήλωσή τους πρέπει να πάνε στο Χριστόπουλο και πρέπει να πάνε και στον Παντελή. Ή αν έχουν γείτονα το Θεοτοκά που είναι νομικός, είναι δικηγόρος, ξέρει 5 γράμματα ή στο Ρωμανιά για να τους κάνει τη δήλωση. Οι νόμοι δυστυχώς είναι σαφείς, κύριε Αυτιά. Υπάρχει μια εγκύκλειος για κάποιες περιπτώσεις, αλλά με το πειθαρχικό δίκαιο που υπάρχει, ποιος εφοριακός θα κινδυνεύσει κάτι τέτοιο. Αλλά στο προηγούμενο θέμα που συζητούσατε. Μα για ανήμπορους ανθρώπους δεν έπρεπε να το προβλέψουν αυτό το πράγμα. Όχι μόνο για ανήμπορους έπρεπε να το προβλέψουν. Για ανθρώπους που δεν ξέρουν. Μα κύριε Αυτιά, εδώ συζητάμε το εξής τραγικό. Η είδηση δεν είναι πώς θα πάρουν τις βεβαιώσεις μέσα από το αρχείο του ΝΑΤ συνταξίχη. Η είδηση είναι γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν πάει να πάρει κατευθείαν τις βεβαιώσεις αποδοχών για το αρχείο του από το ΝΑΤ ή από τα υπόλοιπα ταμεία και βάζει τον κόσμο να πάει να πάρει τις βεβαιώσεις. Αυτό θα γίνει από τον χρόνο. Είναι. Αυτό από τον χρόνο. Πάμε στον διοικητή του ΝΑΤ. Γιατί κύριε όχι διοικητά. Από φέτος. Μισό, είδηση. Εντάξει. Κύριε διοικητά, είναι και από τον χρόνο τι θα γίνει. Ότι βγαίνουν ηλεκτρονικά ήδη από φέτος οι δηλώσεις. Άρα κύριε διοικητά. Στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια. Κύριε διοικητά, από τον χρόνο τι θα γίνει. Τι θα γίνει από τον χρόνο. Από τον χρόνο νομίζω ότι από ό,τι είχε εξαγγείλει και ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, οι βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων θα είναι ενσωματωμένες στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Όπως δηλαδή το έντυπο της φορολογικής δήλωσης που παραλαμβάνουμε στο σπίτι αναφέρει το αφημί μας, το όνομά μας, ναι. θα αναφέρει στην αντίστοιχη στήλη και τα έσοδα. Αν είμαστε συνταξιούχοι. Άντε, κύριε διοικητά, αυτό δεν ισχύει για όλα, και για όλα τα ταμεία. Να γίνει εκεί. Αυτό τουλάχιστον έχει εξαγγείλει το Υπουργείο. Κύριε διοικητά, επειδή σε λίγο θα σας αποδεσμεύσουμε, έχουμε κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις αποδείξεις για τα φάρμακα στο ΝΑΤ. Εδώ και ένα χρόνο μας λένε έχουν καταθέσει τις αποδείξεις για τα φάρμακα και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Να διευκρινίσω κάτι. Αν μου επιτρέπετε να διευκρινίσω κάτι. Η διαδικασία της περίθαλψης των επιδομάτων που έχουν σχέση με την υγεία, πάντα ανήκε στον οίκο ναύτου, όχι στον ΝΑΤ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν ανήκει ούτε καν στον οίκο ναύτου, ανήκει στον ΕΟΠΗ, ο οποίος είναι ο οργανισμός που εποπτεύεται από την Υπουργείο Υγείας. Εμείς ως ΝΑΤ χρηματοδοτούμε τον ΕΟΠΗ με 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και δεν έχουμε λόγο για τον τρόπο διοίκησης του ΕΟΠΗ που έχει σχέση με τους δικούς μας ασφαλισμένους. Σωστό. Δηλαδή, στοιχείο, ας πούμε, ο ΕΟΠΗ χρωστάει τεράστια ποσά στους φαρμακοποιούς. Σωστό, σωστό. Από τον Μάρτιο του 2012.
και ακόμα δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα εξόφλησης. Έτσι είναι όπως το λέτε. Όπου πάω και ιδιαίτερα στο νησί μου στοιχείο, ναι, ακούω παράπονα από τους ναυτικούς που έχουν σχέση όχι με τη διαδικασία των συντάξεών τους ή με θέματα του ΝΑΤ, αλλά με θέματα περίθαλψης, με θέματα του ΕΟΠΗ. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία δυνατότητα παρέμβασης εκεί. Σαφής. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον ΕΟΠΗ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ναυτικούς μας. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Διοικητά. Χρηματοδοτείται με 100 εκατομμύρια ευρώ, ναι, από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ ετησίως. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρωμανιά. Κύριε Ρωμανιά, όλος ο κόσμος ρωτάει. Ρωτάει ο Λεξιάδης, ρωτάει ο Χριστόπουλος, η Κορσάνου, ο Παντελής, όλοι. Και ο κύριος Πρωτοκάς, ακόμη ταμείο νομικών είναι ο άνθρωπος. Θα έχουμε μείωση συντάξεων τα επόμενα χρόνια. Αρκούν τα χρήματα λόγω ανεργίας και λόγω μειωμένων μισθών να αντιπροσωπεύουν τέτοιο ύψος συντάξεων, διότι βγαίνουν οι συντάκτες του νόμου 38 του 10 63, ναι, και λένε 360 συν κάποια χρήματα στο μέλλον. Γιώργο, τρία πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο, το κράτος ακολουθεί μέχρι τώρα στις μειώσεις που έκανε στις συντάξεις, ναι, μια ανήθικη πολιτική. Ας πούμε ότι έχει σύνταξη 1000 ευρώ. Σου μειώνει ο πρώτος νόμος 100 ευρώ, ναι, και παίρνεις 900. Έρχεται ο δεύτερος νόμος και τη μείωση δεν την κάνει στα 900 που παίρνεις, αλλά την κάνει στα 1000. Μάλιστα. Την προηγούμενη δηλαδή σύνταξη την οποία έπαιρνες. Και αυτόν τον τρόπο ακολουθούν όλοι οι νόμοι οι οποίοι από το 10 και πέρα έχουν επιφέρει μειώσεις των συντάξεων. Σαφής. Και ειδικά για το Ταμείο των Ναυτικών, θέλω να προσθέσω το εξής. Ναι. Ναι, σε όλους τους νόμους έχουμε μια αναλογική μείωση των συντάξεων ανάλογα με το ύψος. Ειδικά στον ΝΑΤ όμως υπήρξε ειδική ρύθμιση στον προηγηθέντα του 40-93 νόμο που εμείωνε τις συντάξεις και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η μείωση από το πρώτο ευρώ. Εξακολουθεί να ισχύει αυτή. Όχι, για το 13 δεν ισχύει αυτό, κύριε Ρωμανιά. Αυτό ίσχυσε για το 12. Η σύνταξη, η μείωση με το 40-93% ίσχυσε για το 12. Σας λέω και πάλι ότι για το 13 ισχύει αφορολόγητο. Αφήστε το 13. Ισχύει, μιλούμε για το σύνολο των μειώσεων που έχουν ισχύει, γίνει. Ισχύει οι μειώσεις είναι σωρευτικές. 1000 ευρώ. Σας παρακαλώ. Με το 40-93 γίνεται αυτό που λέτε. Πριν από το 40-93 είχαμε άλλες μειώσεις, οι οποίες ισχύουν. Φυσικά, φυσικά. Ακριβώς. Οι μειώσεις μιλάμε για το 40-93 είναι σωρευτικές. Είναι επιπλέον των προηγούμενων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μείωση των συντάξεων του ΝΑΤ από το πρώτο ευρώ. Μάλιστα, τώρα. Ένα κοιτάξτε, αυτό. Κοιτάξτε, οι συντάξεις του ΝΑΤ έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το χαίρομαι, εντάξει, αυτό λέω. Αλλά ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μέση σύνταξη, κύριε Αυτιά, γι' αυτό έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Η μέση σύνταξη του ΝΑΤ ακαθάριστη, αθροιζόμενη κύρια σύνταξη και επικουρική, είναι 1450 ευρώ. Καθαρά 1200 ευρώ, η μέση σύνταξη. Όταν η μέση εθνική σύνταξη, όπως εξήγηλε ο Υπουργός Εργασίας κ. Ρούτσης προχθές, που παρουσίασε τα αποτελέσματα του πληροφοριακού προγράμματος Ήλιος, η μέση εθνική σύνταξη είναι 900 ευρώ. 600 είναι, αλλά δεν είναι 900. Ένα λεπτό, γιατί τώρα ο κύριος Θεοδωκάς. Καθάρισε, κύριε Αυτιά. Δεν μαλώνουμε, αλλά μια στιγμή πρέπει να λέμε τα πραγματικά στοιχεία. Επειδή λοιπόν λέει ο κύριος Θεοδωκάς ορισμένα στοιχεία, θα του πω ότι να διαβάσει την έκθεση την οποία έκανε η ΔΥΚΑ προχθές. Ναι, εντάξει, τώρα είναι άλλο. Στην οποία με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Είναι η μέση σύνταξη θανάτου 314 ευρώ. Έτσι. 314 ευρώ. Επομένως, η σύνταξη θανάτου αυτή τη στιγμή. Έτσι, χειρίας. Να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν μερικά ζητήματα. Χειρίας. Υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η μέση σύνταξη είναι 900 ευρώ. Ο Υπουργός Εργασίας το εξήγηλε. Ναι, να διαβάσετε την έκθεση. Την έχω μπροστά μου. Δεν είναι τώρα το θέμα. Μπορείς να πει. Ένα λεπτό. Δεν είμαστε σε δικαστήριο. Με αποδέχεστε ως δικαιοκριτή. Η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι γύρω στα 600, διότι λέει το Υπουργείο το 75% των συντάξεων είναι 900 ευρώ. Γιατί δεν παίρνει το 100%. Γιώργο, να τις βάλουμε όλες μέσα. Γιώργο, με συγχωρείς. Έχω την ανάλυση. Ναι, μην τώρα, αυτό έχω είναι την ναι ανάλυση μπροστά μου. Έτσι. Έχουμε 2 εκατομμύρια. Είναι αυτή του Υπουργού. Ναι, 2.884.000. Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας τα υπόλοιπα. Με 694. Ο Τσόρτσιλ είπε: υπάρχουν μικρά ψέματα, μεγάλα ψέματα και στατιστική. Τέλος. Όχι, κύριε Αυτιά, αυτά που είπα προκύπτουν από στατιστική. Ναι, το ξέρω. Είναι επίσημα στοιχεία που ανακοινώνω. Το ξέρω. Έχω ερωτήματα του κόσμου. Είπαμε: τρία ρολόγια τη ΔΕΗ στη φορολογική δήλωση. Είμαι κάτοικος εξωτερικού και έχω σπίτι στην Ελλάδα. Δεν έχω εισοδήματα στην Ελλάδα. Υποβάλλω φορολογική δήλωση εδώ, κύριε Χριστόπουλε. Γιώργο, οι κάτοικοι εξωτερικού και οι ομογενείς γενικά έχουν δημιουργήσει
με το δίκιο τους ένα μεγάλο παράπονο. Ναι. Το έχουν στείλει με γράμματα, το έχουν στείλει με διαβήματα, ναι, ναι, και στο Υπουργείο κλπ. Ο κύριος Μαυραγκάνης τελευταία απλοποίησε λίγο τη διαδικασία με τα πολλά δύσκολα δικαιολογητικά. Είχαμε περιπτώσει στην Αυστραλία που έπρεπε να πάρει εδώ, ή μπορούσε να πάρει το χαρτί, γιατί είχαν τη σύνταξή του. Αυτά λοιπόν όλα απλοποιήθηκαν τελευταία από τον τελευταίο νόμο. Όμως πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα. Ο κάτοικος εξωτερικού, αν δεν έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και αν δεν έχει, παρότι έχει, μπορεί να έχει ένα σπίτι και μένει κλπ, υποχρεούται, είναι πρώτη φορά που θα μπορεί, υποχρεούται να κάνει δήλωση. Δηλαδή, το ξαναλέμε, κάτοικος εξωτερικού που έχει ένα σπίτι στο χωριό που του έχει μείνει και έρχεται και μένει το καλοκαίρι. Άρα έχει τεκμήριο, άρα πρέπει να κάνει δήλωση. Μάλιστα. Δεν φορολογείται πότε. Αν δεν έχει ένα ελάχιστο εισόδημα, διότι πολλοί Γερμανοί που είναι Έλληνο-Γερμανοί, ομογενείς που πήγαν στη Γερμανία, έχουν αφήσει το χωράφι, στο χωράφι για να μην το πάρει ο έμπρος και παίρνουν 100 ευρώ ενίκιο από το αγρό, από το χωράφι. Αυτό αποτελεί εισόδημα. Ήρθε όμως το Δεκέμβριο και το διόρθωσε και λέει μέχρι 500 ευρώ από γεωργικό εισόδημα και ανεξάρτητα από τόκους, εσύ κάτι του εξωτερικού δεν υποχρεούσε. Είστε σαφείς. Τώρα, κάτι βλέπω σήμερα. Για αυτούς που είναι το για να πρώτο μου θέμα στο λοιπόν, πρώτο θέμα, ένα θέμα έτσι, εκείνο το σχόλιο είναι το εξής. Αυτοί οι οποίοι ήταν έξω αυτοί και φέρανε λεφτά μέσα φορολογούνται. Και δεν είχαν πάει να δηλώσουν ότι να είναι δούμε κάτοικοι, yeah, εξωτερικού, στην κατοίκον εξωτερικού. Ναι. Του έριξα μια ματιά, έχει κάνει ο Πλάντσος μια καλή δουλειά επάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Ο Κωστής ο Πλάντσος. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα τι τους λέει. Εγώ δεν μπορώ να σε βάλω στην κατοίκον εξωτερικού, έστω και αν μου φέρνεις και τώρα χαρτιά, μάλιστα, ότι είσαι όλα αυτά τα χρόνια και μένεις στο εξωτερικό. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα και τι λέει. Από τη στιγμή που δεν είχες πάει στην εφορία και ήσουν στον Καναδά και δεν το ξέρες, θα έρθεις σήμερα και θα μου πληρώσεις φόρο για το παγκόσμιο εισόδημα, για τα χρήματα σαφής που έχεις βγάλει τώρα και έχεις φορολογηθεί στον Καναδά. Το Γιώργο, τώρα. Και εδώ. Πρόφτασε και αυτοί οι άνθρωποι φέρνανε λεφτά. Ναι. Γιώργο, φέρνανε λεφτά μέσα. Σε περίοδο κρίσης φέρνανε λεφτά. Όταν κάποιοι τα φέρνανε. Μισό λεπτό. Έρχεται προχθές, μισό λεπτό, Μάγδα μου. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί εδώ θα. Ακριβώς με το δημοσίευμα. Έρχεται προχθές ο νόμος, μισό λεπτό, να το εξηγήσουμε και αυτό και το σχολιάζει. Έρχεται το 41-52 και λέει ότι εγώ σου φράζω το δρόμο αν πα στο Κατάρ, για παράδειγμα, που έχουμε και σύμβαση μαζί του, και πάει ο υπτάμενο, που έχουμε τέτοιες περιπτώσεις αυτές τις μέρες, μένει ο άνθρωπος, αφήνει την οικογένειά του, αλλά μένει 365 μέρες. Yeah. Του λέει για 5 χρόνια εγώ σε θεωρώ Έλληνα. Ευτυχώς προχτές ήρθε ο νόμος, που αυτά δεν τα ξέρει ακόμη η εφορία, και είπε τώρα, πριν από μια εβδομάδα, και λέει εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι πράγματι μένει στο Κατάρ. Όχι, με αναδρομική ισχύ όμως. Τώρα, το αναδρομική ισχύ είναι θέμα επίσης τρελό πάνω. Είναι θέμα. Τώρα, άλλο θέμα. Τι είναι τούτο 200.000 με τη διαδοχική, διότι πιάνει και το ΙΚΑ, πιάνει και τον ΟΑΕ. Ευτυχώς δεν πιάνει τον κύριο Θεοτοκάτουνα. Όχι, όχι. 300.000 συνταξιούχοι, όμοιροι, μια διαφωνία μεταξύ ΟΑΕ Υπουργείου, ΙΚΑ και Υπουργείου. Μας είπε ο κύριος Σπυρόπουλος ότι πήρε πίσω την εγγύηλιο. Όχι αυτή, πήρε την άλλη. Την άλλη. Τι συμβαίνει, λοιπόν, με απλά λόγια, όπως ξέρετε πολύ ορθά και λέτε. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, το πρώτο θέλω να πω, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, ναι, ότι εντάξει, λέει ο κύριος Θεοτοκάς, ότι η μέση σύνταξη αυτή τη στιγμή στον άνθρωπο. Αφού και εγώ διαφωνώ με τον Υπουργό. Μα ένα λεπτό, ρε Γιώργο. Δεν αφού δεν, και εγώ με τον Υπουργό. Μα δεν θα πούμε κάτι το διαφορετικό. Ναι. Δεν θα πούμε κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, είναι, μας είπε, 1.400 ευρώ η μέση σύνταξη του ΝΑΤ. Ναι. Θα το δεχτώ. Εντάξει, διοικητής είναι, υποτίθεται, ναι, τέτοια στοιχεία προϊόντα. Μην πάμε στο θέμα τώρα. Τίθεται όμως το ερώτημα. Ναι. Δεν πάμε πίσω, εδώ πάμε, μπροστά πάμε. Τίθεται το ερώτημα. Τι να το κάνω εγώ ότι η μέση σύνταξη είναι 1.400 ευρώ, όταν από τα 15 το κράτος από τα 1.400 εγγυάται μόνο τα 360. Είναι, αυτό είναι. Πάμε έτσι, προς λοιπόν. Τι λοιπόν να το κάνω εγώ τώρα. Να αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα του. Δεν τον έφτιαξε τον νόμο Θεοτοκάς. Δεν είναι απλή αυτό το κάνει. Γιατί ξέρει αν θα είναι σε ένα χρόνο διοικητής στον ΝΑΤ. Έλα τώρα. Εγώ δεν θέλω να ρίχνουν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν. Ο διοικητής και ο κάθε διοικητής δεν είναι υπεύθυνος για τον νόμο. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η μέγενη του νόμου, τον νόμο. Εδώ τι γίνεται έτσι με τις 300.000. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ. Να το πω. Περιμένανε στα 62 σύνταξη και τους λένε πάνε στα 67. Εδώ, Γιώργο, υπάρχουν δύο ζητήματα κεντρικά. Μπράβο. Το ένα ζήτημα είναι ότι έρχονται οι διοικήσεις του ΙΚΑ κυρίως και του ΑΕ, ναι, δευτερευόντως, και βγάζουν εγκυκλίους που ξεπερνάνε τα όρια του νόμου. Σαφής. Έχουμε πει ότι ανεβάζουν τα όρια ηλικίας. Αυτό που έχει γίνει στο ΙΚΑ θα το χαρακτηρίσω με την αύξηση των ορίων ηλικίας πραγματικό όργιο. Ανεβάζουν τα όρια ηλικίας χωρίς αυτή την αύξηση, την επιδείνωση να την προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν καταγγείλει συγκεκριμένες εγκυκλίους. Δεν έχουν αποσυρθεί αυτές τι. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, έχουμε τώρα, πέντε χρόνια. Έχουμε τώρα δύο εγκυκλίους. Η μία είναι του ΙΚΑ που βάζει
για συγκεκριμένη περίπτωση αυτών που είχαν 10.000 ένσημα το 2011 και δεν έχει προθεσμία. Βάζει μία προθεσμία 1η Μαΐου. Από πού και ως πού. Είναι εκτός νόμου αυτή η ρύθμιση. Εδώ το Υπουργείο, για να είμαι δίκαιος, σε αυτό το σημείο, καλώς παρενέβη. Αλλά τι παρενέβη εν μέρη. Διότι σταμάτησε με να έστειλε την εφαρμογή της εγκυκλίου, είπε να μην προχωρήσει η εγκύκλειος. Η εγκύκλειος όμως εξακολουθεί να είναι στο διαδίκτυο και εξακολουθεί αυτή τη στιγμή να ισχύει. Σαφής. Εκείνοι λοιπόν οι συνταξιούχοι, είναι 100.000 άτομα περίπου, που εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. 300 λέει το δημοσίευμα. Όχι, περίμενε. Λέμε για την εγκύκλειο του ΙΚΑ. Μάλιστα. Αυτή έτσι για τα 10.000 άτομα. Αυτή είναι 100.000 άτομα, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Μάλιστα. Διότι το Υπουργείο, το ξαναλέω, καλώς ανέστηλε αυτή την εγκύκλειο, αλλά δεν έδωσε λύση. Μάλιστα. Επομένως, από τη στιγμή που την αναστέλλουμε την εφαρμογή. Ναι, αλλά ο άλλος θα την πάρει τη σύνταξή του. Αυτό είναι το ερώτημα. Μα δεν έχει δώσει λύση. Είπε να μην εφαρμοστεί η εγκύκλειος, αλλά να προχωρήσει η συνταξιοδότηση. Σαφής. Αυτό δεν το είπε. Ένα αυτό. Δύο. Πέρα από αυτό τώρα, έχουμε μια εγκύκλειο του ΑΕ. Εδώ έχω αμφισβήτηση. Να το πούμε γρήγορα, το γιατί είμαστε 8.30. Δεν θα κάνουμε δουλειά στο Γιώργο τώρα. Να το πούμε λίγο, να επιταχύνουμε την ερωμαγιά μου. 200.000 άτομα αυτή τη στιγμή βλέπουν τη σύνταξή τους να έχει μπλοκαριστεί. Διότι έχουμε την αντιδικία μεταξύ του ΑΕ και του Υπουργείου, η οποία δεν έχει δώσει λύση. Αυτό ήθελα. Αν έστειλε την εφαρμογή, είπε να μην εφαρμοστεί. Ναι. Η εγκύκλωση εξακολουθεί να υπάρχει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα. Δεν έχει δοθεί λύση. Έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή αναστολή. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Το Υπουργείο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Όταν αναστέλει μία εγκύκλειο, να ισχύουν αυτά που πρέπει να ισχύουν. Μάλιστα. Και όχι να μην ισχύει τίποτα. Σαφής. Διότι είμαστε σε κενό αυτή τη στιγμή. Σαφής. Τι θα γίνει με 300.000 άτομα που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν την εγκύκλειο. Δώστε μου το βιβλίο φορολογική ενημερότητα εδώ των εφοριακών. Βγάλατε το βιβλίο εδώ. Έχω και το βιβλίο εδώ και το Υπουργείο. Τα βιβλία του σήμερα. Αλεξιάδης Μάγδα, τον είδες. Εδώ είναι. Φορολογική επιθεώρηση. Κάθε χρόνο οδηγός συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Στη συμβολική τιμή των 6 ευρώ, κύριε Αυτιά. Συμβολική τιμή 6 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αποτύπωση. Εμείς οι φοροτεχνικοί, αυτό το πόνημα που ο φίλος μου, ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, μας έφερε σήμερα, το σεβόμαστε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ προσεγμένο. Κυκλοφορούν βεβαίως και από συναδέλφους και από άλλους έγκριτους αρθρογράφους. Ναι, ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ προσεγμένο και εμπιστευόμαστε γιατί. Γιατί έχει γραφτεί. Μάλιστα. Από υπεύθυνο χέρι. Αλλά λοιπόν, το ίδιο λάθος όμως έγινε, να το ξαναπείς άλλη μια φορά, γιατί είναι και σε διπλάνο. Το λάθος και διπλάνο. Έγραψε 2 ημερομηνίες. Λάθος στις φορολογικές δηλώσεις. Λάθος, κύριε Θεοτοκά. Οι γεννηθέντες του 1984. Και δίπλα, και το άλλο. Και το άλλο είναι λάθος. Και το λάθος. Και το άλλο λάθος. Το διόρθωσε. Και το λάθος φορολογικές δηλώσεις. Μετά την απομάκρυνση. Ακόμα δεν έχουμε κάνει φορολογικές δηλώσεις. Φαντάσου τι θα βγει ξεκινώντας. Αναγνωρίζετε αυτό το λάθος. Γιατί μετά την απομάκρυνση του. Διπλό λάθος είναι. Αυτά τα λάθη γίνονται εις βάρος των φορολογουμένων. Γιατί εδώ μιλάμε για 2.000 ευρώ εισόδημα. Και αυτό είναι θέμα του καινούριου γενικού στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Τον οποίο δεν ευχαριστούμε. Το είδαμε και προχθές η φοροτεχνική. Έχουν και πρέπει να το διορθώσει, να το δέχεται. Ασφαλώς. Η φοροτεχνική είναι από το επάγγελμα που έχει αντιμετωπίσει την κρίση. Έτσι. Ο τελευταίος Έλληνας πλέον θα έχει ανάγκη φοροτεχνικού. Και ο τελευταίος φοροτεχνικού. Σας ευχαριστώ θερμά. Απαντήσατε σε 300.000 ταξιούχους, κύριε Ρωμανιάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ θέλω να κάνω ένα τηλεγράφημα με μία λέξη. Επειδή έχει πέσει πολύ προπαγάνδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι ένας από τους λόγους που έχει καταρρεύσει το σύστημα είναι οι πολλές αναπηρικές συντάξεις. Ήδη με την ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός προχθές, φαίνεται ότι στα 2.884.000 συνταξιούχους έχουμε μόνο 274.000. Λοιπόν, Γιώργο, δηλαδή ένα μήνυμα. Ο Γιώργος Αυτιάς, είναι κοντά στους ομογενείς. Από σήμερα θα έχει περίπου γύρω σε 100 ερωτήσεις την ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Διοικητά, στο καλό. Κύριε Αλεξιάδη, συνεργούς συναδέλφους, ευχαριστώ Χριστόπουλο, ευχαριστώ Κορσάνο, ευχαριστώ τον Γιώργη τον Ρωμανιά και τον Παναγιώτο Παντελή. Συμφελικά.gr, σας περιμένουμε και εγώ. Λοιπόν, να τη φτιάξουν τη φορολογική δήλωση, είναι λάθος. Λοιπόν, κυρία Κορσάνη, πείτε το καθαρά. Σιπενκά.gr. Σιπενκά. Σύνδεσμο υποστήριξη και ενημέρωση καταναλωτών. Σα περιμένω. Σιπενκά.gr. Κύριε Θεοτοκά, χαιρετισμού στην αυτική οικογένεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ.